Κατσελίδης. Νούμερο 5, Καλίτσιος. Νούμερο 6, Δεμιτζόγλου. Νούμερο 7, Πέντα. Νούμερο 8, Καβαγέρο. Νούμερο 9, Μάντης. Νούμερο 10, Πίτου Γρασία. Νούμερο 11, Ιλιόπουλος. Προπονητής της ομάδας, ο Μουμά Φεράτος. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 89,5 και του volosLive.gr. Άλλη μια κοινή μετάδοση εδώ από το γήπεδο της Νεάπολης για τον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είναι η 17η αγωνιστική σε αυτόν τον τέταρτο όμιλο. Εδώ σήμερα στο γήπεδο της Νεάπολης επιστρέφει μετά από εκείνο το πολύ βροχερό παιχνίδι ο νέος προσφερειακός σύλλογος Βόλος που είχε δώσει με τον Ρίγα Φεραίο. Σήμερα, περίπου 15 μέρες μετά, δίνει αυτόν τον αγώνα απέναντι στον Αχιλέα Φαρσάλων. Ο νέος προσφερειακός σύλλογος Βόλος, ο οποίος δεν επιφυλάσσει ιδιαίτερες αλλαγές στην εντεκάδα του. Πάμε να δούμε την εντεκάδα του κυρίου Φεράντο. Μπουργάνης, Ζέρης, Ντόσης, Τζελίδης, Γκαλίτσιος, Δεμιρτζόγλου, Πέντα, Καμπαγέρο, Μάντζης, Πίτου Γκαρσία και Ηλιόπουλος. Αυτός που λείπει σήμερα από την εντεκάδα των γηπεδούχων είναι φυσικά ο Δημόπουλος, ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στην προηγούμενη αγωνιστική στο προάστιο Καρδίτσας με την ομάδα των Σελάνων. Για τον Αχιλέα η 11 του Τάκη Παραφέστα: Χάμος, Μάρκου, Καραμπούζης, Κούλπας, Οικονόμου, Νεμπεγλέρας, Μίχος, Κλούπας, Χατζής, Καραγκούνης και Βουλγάρης. Αρκετές αλλαγές θα λέγαμε σε σχέση με το παιχνίδι που είχαμε στον πρώτο γύρο ανάμεσα στις συγκεκριμένες ομάδες, όπου τότε με 0-3, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο νέος προσφερειακός σύλλογος Βόλος είχε νικήσει τότε τον Αχιλέα Φαρσάλων. Ο Αχιλέας Φαρσάλων τότε είχε στη σύνθεσή του και δεν έχει σήμερα Σιράκο, Κόλα, Μανιώτη και Λόλα, ενώ λείπει και ο τερματοφύλακάς του από το τότε παιχνίδι ο Κουτσουκέρας, ο οποίος είναι τραυματίας. Στη θέση του έχει ο Χάμος κάτω από το αγκολπός. Τώρα μόλις έγινε το εναρκτήριο λάκτισμα από τον διαιτητή, το ρέφερι της αναμέτρησης, τον κύριο Ευστράτιο Σουλίδη, από την ΕΠΣ Κοζάνης ο συγκεκριμένος διαιτητής, με βοηθούς τους Μπαλιάγκα και Εμμανουήλ. Στο χώρο της άμυνας είναι η μπάλα. Αυτή τη στιγμή η κατοχή φυσικά για τον νέο προσφερειακό σύλλογο Βόλος, ο οποίος έκανε και την σέντρα. Ο Ντόσης λίγο παρακινδυνευμένα θα βρει τον Καλίτσιο, αυτός δεν θα μεταβάσει καλά, αλλά ο Πίτου Γκαρσία θα κρατήσει την κατοχή για την ομάδα του και θα ξεκινήσει μια πρώτη επίθεση ανοίγοντας δεξιά στον Ζέρι. Στην κίνηση ο Ηλιόπουλος, ο οποίος θα δεχτεί ωραία την μπάλα του Ζέρι, θα κλειστεί στη γωνία, θα στριφογυρίσει προς τα πίσω να ψάξει κάποιο στήριγμα. Δεν έχει κάποιον κοντά του, αναγκάζεται να κουβαλήσει πολύ ώρα την μπάλα και να κάνει ένα αριστερό σου, το οποίο πιθανότατα βρήκε και σε κάποιον αμυνόμενο και με πολύ μικρή, πολύ λίγη δύναμη έφτασε εύκολα στα χέρια του Χάμου, ο οποίος δίνει τώρα στον αμυντικό του εκεί δεξιά, στον Καραμπούζη, που θα γεμίσει στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Ο Μίχος και τώρα ο Μπεγλέρας, μετά από περιπέτεια η μπάλα αυτή στα πόδια του, ο Νεμπεγλέρας άνοιξε πίσω στον κεντρικό του αμυντικό, τον Μάρκου, και αυτός αριστερά, Καραμπούζης και Μίχος. Η μπάλα έχει βγει εκτός. Ο Μίχος είναι χειμερινή προσθήκη για την ομάδα του Αχιλέα Φαρσάλων. Ήρθε για να βοηθήσει την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Αχιλέα για την παραμονή. Βέβαια κάτι τέτοιο πλέον φαντάζει πολύ δύσκολο για την ομάδα του κύριου Παραφέστα. Στην άμυνα η μπάλα για τον νέο προσφερειακό σύλλογο Βόλος και το άνοιγμα του Τζελίδη είναι αριστερά στον Ντόση. Ο Ντόση θα κάνει μια ωραία προσπίση και θα αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Καραγκούνη. Τελικά θα παίξει με τον Δεμιρτζόγλου. Πιέζουν εκεί Καραγκούνη και Καραμπούζη. Η μπάλα θα έρθει πίσω. Ο Τζελίδη θα ανοίξει στον Μπουργάνη. Ο Μπουργάνη πιο δεξιά τώρα, στον Καλίτσιο. Ο Μπουργάνη που κάνει δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή, καθώς είχε παρεμβληθεί και μια συμμετοχή του Μούκα στην βασική εντεκάδα.
Μου λείπει όμως η υποχρέωση με την Εθνική Αλβανίας. Και έτσι ο Μπουργάνης τόσο στο προηγούμενο παιχνίδι με τα Σέλανα όσο και τώρα είναι βασικός. Και να δούμε μια γερή κόντρα ανάμεσα σε δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Με το καλό θα επιστρέψει και ο Μούκα. Ποιον θα επιλέγει ο κύριο Φεράντο, θα έχει έναν πονοκέφαλο και για τη θέση του goalkeeper, για το ποιον από του δύο θα επιλέξει. Για να δούμε στο κέντρο η μπάλα. Τώρα ο Καβαγέρο, πολύ ωραία σκάβη και θέλει να βρει το Δεμιτσόγλου. Δεμιτσόγλου με στην περιοχή. Απέναντι από τον Μίχο, ωραία πρώτη προσποίηση, δεν είναι καλή. Ανοίγει πολύ το κοντρόλ του και θα δώσει την ευκαιρία στον Κούλπα να διώξει μακριά. Η μπάλα τώρα είναι δεξιά. Ντόσης και Καραγκούνης εδώ που μάχονται. Από τα πόδια του Καραγκούνη τελικά βγαίνει μπάλα εκτός. Ο Ντόσης θα φέρει την μπάλα στον άξονα. Στον Πετουγκαρσία. Ο Πετουγκαρσία μεγάλη αλλαγή δεξιά για το Ζέρι. Ο Ζέρις. Ποιος κρατάει και ανοίγει στον Ηλιόπουλο. Όχι, ο Μάτζης είναι αυτός που έχει κατέβει πλάγια. Πετουγκαρσία. Τώρα ο Δεμιρτζόγλου. Ο Καραγκούνης. Θα κλέψει, θα κρατήσει και θα γεμίσει ένα χώρο που δεν είναι κανείς. Θα πέρασε την μπάλα εκτός. Χάθηκε η κατοχή κατευθείαν για την ομάδα του Αχιλέα Φαρσάλων. Τα τρία πρώτα λεπτά έχουμε συμπληρώσει. Το 0-0 φυσικά παραμένει. Στον άξονα η μπάλα Καμπαγέρο. Εκεί μάχεται με δύο παίχτες στο Αχιλέα κερδισμένη. Η χάφ εκεί της ομάδας των Φαρσάλων. Κρατάει τώρα ο Χατζής και θα κερδίσει το φάουλ. Έτσι πρόκειται παρατεταμένα εκεί. Ο παίκτης του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος κέρδισε το φάουλο Χατζής. Ανάσης για την άμυνα του Αχιλέα που έχει την ευκαιρία να κάνει και μια επίθεση. Να δούμε αν θα γίνει με πάσα αυτό το φάουλ ή θα γεμίσουν προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν το γέμισμα αυτό. Για να δούμε κεφαλιά του Καραγκούνη, ο Νεμπεγλέρας, ο πιο έμπειρος φυσικά ποδοσφαιριστής της ομάδας του Αχιλέα και από τους πιο έμπειρους της κατηγορίας. Ο Καραγκούνης εκεί με τον Τζελίδη θα βγει κερδισμένος. Ο πλάγιος του Αχιλέα θα κερδίσει ένα κόρνερ. Ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος εκτελεί φυσικά όλα τα στημένα, θα πάει να κάνει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος νομίζω βαθίζει στα 40 του χρόνια και συνεχίζει βέβαια στην ομάδα. Από την περιοχή την οποία κατάγεται. Για να δούμε. Αρκετοί παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Νομίζω μόνο ο Καραμπούζης είναι αυτός που είναι εκτός. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! Γκολ για τον Αχιλέα και 0-1. Για να δούμε τώρα ποιος είναι ο σκόρερ από τον όμιλο παικτών. Ο παίχτης εδώ που κεντρικά πανηγυρίζει, έρχεται, πιάνει και τον Εμπεγλέρα. Είναι με το νούμερο 8 ο Τλούπας. Στο τέταρτο λοιπόν λεπτό ο Τλούπας κάνει το 0-1. Από ένα κόρνερ λοιπόν, να που εκμεταλλεύεται στημένα η ομάδα του Αχιλέα Φαρσάλων. Πάμε. Το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, ο Τλούπας. Να λοιπόν, που κάτι πολύ απρόσμενο συμβαίνει στο σημερινό παιχνίδι. Ο Αχιλέας, χωρίς να το περιμένει βέβαια κανείς, εκεί ο Τλούπας στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά και έκανε το 0-1. Για να δούμε εδώ το γέμισμα και ένα γύρισμα άσχημο του Ηλιόπουλη, μπάλα κατευθείαν έξω. Out λοιπόν. Το παιχνίδι σίγουρα παίρνει ένα περίεργο ενδιαφέρον αφού πλέον ο Αχιλέας είναι μπροστά στο σκόρ. Υπενθυμίζουμε με 0-1 με τον Τλούπα. Ο goalkeeper εδώ, ο Χάμος, ο οποίος θα στήσει σιγά σιγά την μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι από αυτά που λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε με τίποτα να υπολογίζει ο Αχιλέας, θα μπορούσε να πάρει κάτι. Αλλά να λοιπόν, που σίγουρα αναπτερώνονται οι ελπίδες του με ένα τέρμα αφού πλέον προηγείται σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν έχει χάσει ποτέ η ομάδα του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος. Για να δούμε τώρα η μπαλά. Στην επίθεση, ένα σουτ, μια κόντρα και ο Καραμπούζης μακριά εκεί που είναι μόνο ο Ντόσης τώρα. Ο Νεμπεγλέρας πάει να κλείσει. Ο Ντόσης ανάμεσα σε δύο, πρέπει να κούμπησε και ο Καραγκούνης. Και η μπάλα έχει περάσει εκτός, δεν έχει πάει κόρνερ, είναι πλάγιο. Από τα πόδια του Καραγκούνη, όχι, από τον Ντόση, λέει ο ρέφερι. Κερδισμένος λοιπόν ο Αχιλέας και σε αυτή την περίπτωση. Στην προηγούμενη φάση ο Καμπαγέρο προσπάθησε με τη μία να κάνει μια κάθε και να δημιουργήσει τον κίνδυνο, δεν πέρασε, υπενθυμίζουμε. Και συνέχεια ο Ντόσης από τα δικά του πόδια πέρασε μπαλ εκτός. Έχασε την ευκαιρία να επαναφέρει στην περιοχή. Για να δούμε τώρα. Ο Μάντζης στον άξονα κοιτάει τέρμα, κάνει και το σουτ. Στα σώματα η μπάλα. Πάει να επαναφέρει ο Καμπαγέρο. Μακριά ο Καραμπούζης. Και ανάμεσα σε δύο ο Χατζής. Και τώρα ο Καραγκούνης. Ο Καραγκούνης κρατάει, παίζει με τον Εμπεγλέρα. Ο Εμπεγλέρας πολύ ωραίο με το κουνάκι στο Χατζή. Ο Χατζής ψάχνει τις επιλογές του να περάσει ανάμεσα σε δύο. Πέφτει σε μια σαν τζαρτζάρισμα και με τον Τζελίδη. Παίζεται από τον κύριο Σουλίδη. Δεξιά η Μπαλελιόπουλος και ανεβαίνει και ο Ζέρης. Ναι, ο Αλέξανδρος Ζέρης είναι αυτός που πήρε την μπάλα τον Λιόπουλο. Πει του Γκαρσία με το αριστερό. Ωραία, θέλει να φέρει την μπάλα. Έξω την περιοχή, τριπλάρο Μάντζης. Από τις κόντρες μπάλα έφτασε πολύ πίσω στο Μίχο, ο οποίος έδειξε την μπάλα όπως όπως. Όχι ο Μίχος, ο Χάμος, ο γκολκίπερ του Αχιλέα. Δεμιρτζόγλου,
δόσεις θέλει να παίξει. Κάθετα κόβει σωστά εκεί τοποθετημένος ο Καραμπούζης. Αυτός έχει δεχτεί την περισσότερη πίεση από τα δεξιά. Ο δεξιός οπισθοφυλάκας του Αχιλλέα και ίσως λιγότερο ο Μάρχου που αγωνίζεται στα αριστερά σήμερα. Πίτου Γκαρσία ανοίγει δεξιά. Αυτός που περιμένει και εκεί που δέχεται ωραία είναι ο Ζέρης. Μπροστά του και διαγώνει έχει τον Πίτου Γκαρσία. Η πάσα του Ζέρη δεν είναι καλή. Κόβει βιαστικά. Η μπάλα έχει φύγει έξω από τα πόδια του Οικονόμου νομίζω. Πίτου Γκαρσία δεξιά στον Αλέξανδρο Ζέρη. Ο Ζέρης ανεβαίνει, έχει δεξιά του πάντα τον Ηλιόπουλο, ενώ κρύφο κοιτάζει και προς την περιοχή μήπως γεμίσει. Ανοίγει στον Ηλιόπουλο, ο Ηλιόπουλος κρατάει εντός περιοχή, εντός τεσσάρων γραμμών και ξαναβρίσκει το Ζέρη. Ο Ζέρης είναι κλεισμένος από δύο, Μάρκου και Τλούπα τον πιέζουν εκεί. Τελικώς από την κόντρα παίρνει το κόρνερ. Ο Αλέξανδρος Ζέρης κερδίζει ένα στημένο, το οποίο, από το οποίο βέβαια πληγώθηκε η ομάδα του, αλλά από τα στημένα έχει πάρει πολλά γκολ σίγουρα και η ομάδα του κυρίου Φεράντο. Με πάσα θα εκτελεστεί αυτό. Αργούν να πάνε στην μπάλα οι παίκτες του Αχιλλέα, αλλά η σέντρα δεν είναι καλή. Είναι στο πρώτο δοκάρι. Εύκολη η κεφαλιά απομάκρυνση του Μίχου. Για να δούμε τώρα. Ωραία στον κενό χώρο για το Ζέρι. Μπάλα και γκολ. 1-1. Ναι. Στο δεύτερο δοκάρι περιμένει ο Δεμιρτζόγλου και κάνει το 1-1. Στο πρώτο δοκάρι συγκρούστηκαν εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μάντζης με τον Οικονόμου. Στο δεύτερο δοκάρι ήρθε ο Δεμιρτζόγλου και έκανε το 1-1. Ναι. Το γκολ για την ομάδα μας, ο Δεμιρτζόγλου. Στο 8ο λεπτό λοιπόν. Ο Δεμιρτζόγλου κάνει το 1-1. Πολύ λίγο χρονικό διάστημα χρειάστηκε η ομάδα του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος για να ισοφαρίσει. Ο Δεμιρτζόγλου λοιπόν του στρώθηκε η μπάλα. Εύκολο τέρμα. Κάνει το 1-1. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά. Άλλη μια επίθεση για τον Νέου Ποδοσφαιρικό Συλλόγο Βόλος. Ο Ηλιόπουλος με την μπάλα στα πόδια. Προσπαθεί να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και το κάνει. Τον τραβάει εκεί. Πέφτει ο Ηλιόπουλος. Τώρα θα δοθεί το φάουλ, αλλά νομίζω ότι το φάουλ έχει ξεκινήσει εκτός περιοχής. Και από εκεί θα στηθεί η μπάλα για να έχουμε συνέχεια. Ο Μάρκου, ο οποίος δέχτηκε την τρίπλα τον Ηλιόπουλο και δεν τον άφησε συνέχεια να εκτελέσει αυτή την επίθεση, καθώς τον τράβηξε παρατεταμένα. Ο Ηλιόπουλος έπεσε στο έδαφος. Το φάουλ είναι αρκετά έξω στην περιοχή. Το συγκεκριμένο μαρκάρισμα έχει ξεκινήσει πολλά μέτρα πριν καταλήξει στο έδαφος ο Ηλιόπουλος. Ο Πίτου Γκαρσία φυσικά είναι πίσω την μπάλα. Δύο παίχτες είναι στο τείχος. Τους οποίους τους βάζει στο στήθος ο κ. Σουλίδης. Προσπαθούν και αυτοί κάποια μέτρα να τα κερδίσουν. Και πριν λοιπόν συμπληρώσουμε το δεκάλεπτο, πενθυμίζουμε Βόλος. Αχιλλέας Φαρσάλων 1-1. Με τον Τλούπα να βάζει την ομάδα του Χιλιά μπροστά. Για να δούμε το φάουλ αυτό με τα χέρια σε κόρνερ. Ενστικτοδός ο Χάμος. Και άλλη μια εκτέλεση κόρνερ για τους γηπεδούχους με τον Πίτου Γκαρσία να φεύγει από τη μια γωνιά και να πηγαίνει προς την άλλη για να εκτελέσει άλλο ένα στιγμένο για την ομάδα του. Υπενθυμίζουμε τώρα συμπληρώνοντα 10 λεπτά 1-1 με τον Τλούπα να βάζει μπροστά τον Αχιλλέα στο 4 και τον Δεμιρτζόγλου στο 8 να ισοφαρίζει για την ομάδα του. Για να δούμε τον Πίτου Γκαρσία τώρα. Και στο πέναλτι από το δεύτερο δοκάρι γκολ. Πρέπει να είναι ο Μάντζης απευθείας, χωρίς καν να την κοντρολάρει την μπάλα, από το κόρνερ του Πίτου Γκαρσία κάνει το 2-1. Ο Μάντζης λοιπόν κάνει το 2-1. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από το 4 μέχρι και το 11, γίνεται πλήρης ανατροπή. Κάθε ελπίδα ίσως που είχε ο Αχιλλέας με αυτό το γκολ με το οποίο προηγήθηκε χάνεται, καθώς γίνεται το 2-1 πολύ γρήγορα. Ο Καραγκούνης δεξιά. Πολύ ωραία η μπάλα. Δεν θα περάσει όμως. Ο Καραγκούνης με τον Καραμπούζη θέλαν να συνεργαστούν εκεί. Μπάλα τώρα είναι πίσω στην άμυνα από τον Οικονόμου, πήγε στον Μάρκου και από τα πόδια του Μάρκου η μπάλα έφυγε έξω. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Με τον Ζέρη να έχει την μπάλα στα χέρια. Ψάχνει τις επιλογές του Ζέρης. Ο Ζέρης με τον Πίτου Γκαρσία. Ο Πίτου Γκαρσία σηκώνει. Ο Δεμιρτζόγλου με το κεφάλι. Ο Καμπαγέρο ήταν. Η μπάλα καταλήξει στον Νεμπεγλέρα. Νεμπεγλέρας. Ψάχνει τις επιλογές του Καραμπούζη, είναι δίπλα του. Στον Καραμπούζη θα ανοίξει ο Νεμπεγλέρας. Θα χάσει από τον Δεμιρτζόγλου, αλλά η μπάλα θα φύγει εκτός. Από τα πόδια του Δεμιρτζόγλου η μπάλα έξω. Το πλάγιο για τον Αχιλλέα. Ο Καραμπούζης για τον Καραγκούνη. Καραγκούνης ωραία για τον Νεμπεγλέρα. Κόβουν όμως με τον Καμπαγέρο γηπεδούχη. Καμπαγέρο. Μαρσέλο Πέντα. Καμπαγέρο.
επί του Γκαρσία. Και δεξιά η μπάλα στον Γκαλίτσιο, ο οποίος παίρνει και κάποια μέτρα. Γκαλίτσιος, πέντα στριφογυρίζει, παραγενεμένη πάσα λάθος και ωραία κάθε για τον Χατζή. Χατζής και Τζελίδης, ο Χατζής θέλει να περάσει τον Τζελίδη. Ο Τζελίδης πολύ ωραία καλύπτει και πετάει την μπάλα πλάγιο. Πολύ σωστή τοποθέτηση ενός ποδοσφαιριστή που φάνηκε να ξεκινάει βασικός δίπλα από τον Δημόπουλο στα πρώτα παιχνίδια εκεί του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη. Στη συνέχεια με την έλευση του Γκαλίτσιου αναγκάστηκε να βγει εκτός εντεκάδος, αλλά σήμερα που έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί δείχνει μέχρι στιγμής να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Για να δούμε τώρα. Ο Καραγκούνης με τον Τζελίδη. Ο Τζελίδης βγαίνει κερδισμένος. Όχι, πέρασε ο Καραγκούνης. Ντόσης ολοκληρώνει το κλέψιμο. Κίνησε τον Δεμιρτζόγλου. Αυτόν θα βρει. Πολύ έξυπνα ο Ντόσης. Τελικώς ο Μάντζης θα κινηθεί στην μπάλα. Δυναμικό μαρκάρισμα. Η μπάλα έχει φύγει εκτός από τα πόδια του Κούλπα. Πλάγιο λοιπόν για τους γηπεδούχους με τον Ντόση και τον Δεμιρτζόγλου. Ξανά Ντόσης. Και Τζελίδης. Τζελίδης πίσω στον Μπουργάνη. Ο Μπουργάνης, ο οποίος πέρα από την φάση του γκολ δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου. Κεφαλιά πήρε περίεργη τροχιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει σε εκείνη τη φάση τότε ο Μπουργάνης. Και ο Τλούπας είχε κάνει τότε το 0-1. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Δεμιρτζόγλου πίσω στον Καμπαγέρο. Ένα passing game το οποίο συνηθίζει να κάνει σε κάθε παιχνίδι η ομάδα του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος. Πολλές πάσες, μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας. Για να δούμε τώρα. Ο Πέντα, μια μεγάλη αλλαγή, πολύ όμορφα για τον Μάντζη. Περιμένει και κίνηση ο Μάντζης. Ξυγκλίνει. Μία-δύο τρίπλες ανάμεσα σε τρεις. Ο Καραγκούνης είναι που θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Ο Χάμος γεμίζει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Τζελίδης και γενικότερα παίχτες του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλος. Μπουργάνης πίσω. Μπουργάνης κρατάει και δίνει τώρα στον Γκαλίτσιο. Ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και παίζει τελικά δεξιά με το Ζέρι. Ο Ζέρις φέρνει στον άξονα στον Πιντου Γκαρσία και ο Καμπαγέρο και ξανά ο Πιντου Γκαρσία και τώρα πίσω στον Τζελίδη. Γυρίζει την μπάλα για να δει από πού θα επιτεθεί η ομάδα του Χουάν Φεράντο. Ωραία για τον Ντόση. Κάπου βρήκε η μπάλα και αναγκάζει τον Ντόση να γυρίσει κάποια μέτρα για να τη μαζέψει. Θέλει να κάνει την αλλαγή πάνω στον Εμπεγλέρα. Καμπαγέρο. Καμπαγέρο, Πέντα και Δεμιρτζόγλου. Πολύ ωραίο το τρίγωνο. Ο Δεμιρτζόγλου βγαίνει έξω αριστερά. Ψάχνει τις επιλογές του. Θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Από τα ποδιά του Καραμπούζη μπάλα φεύγει κόρνερ. Και ο Πέντου Γκαρσία οδηγείται στη γωνιά αριστερά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Υπενθυμίζουμε ότι από τη συγκεκριμένη μεριά, από ένα αριστερό κόρνερ όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου, με μονοκόμμα το σούτο Μάντζης είχε κάνει πριν από μερικά λεπτά το 2-1. Συγκεκριμένα πριν από 3 λεπτά, έτσι είμαστε στο 15ο. Για να δούμε το τακουνάκι του Μιρτζόγλου. Πολύ ωραία ο Πιντου Γκαρσία θέλει να περάσει με αυτό το τακουνάκι, αλλά η μπάλα έχει βγει εκτός. Και έτσι έχουμε ξανά κόρνερ. Αυτός που βγήκε πρώτος στην μπάλα πρέπει να ήταν ο Καραμπούζης. Όπως έλεγα, άλλο λοιπόν άλλο ένα κόρνερ. Από αυτό το κόρνερ είχε βάλει το τέρμα πριν ο Μάντζης. Με ένα μονοκόμματο σούτ από το κόρνερ του Πιντου Γκαρσία. Για να δούμε τώρα. Πιντου Γκαρσία ξανά. Σηκώνεται ψηλά ο Κονόμου και διώχνει ο Νεμπεγλέρας ακόμη πιο μακριά. Και προλαβαίνει εκεί πολύ όμορφα ο Πέντα τον Βούλγαρη και παίρνει την μπάλα. Η μπάλα τώρα είναι δεξιά. Ο Μάντζης έχει βρεθεί σε θέση έξω δεξιά. Ψάχνει τις επιλογές του για να φύγει και να πάει και στην κορυφή. Στη θέση την οποία αγωνίζεται. Παρακινδυνευμένη πάσα του Πέντα. Ο Καμπαγέρο έξω θα κάνει το λάθος για να μην φύγει στην κόντρα ο Αχιλλέας. Νεμπεγλέρας. Νεμπεγλέρας ανοίγει ωραία για τον Καραγκούνη που έρχεται από τα δεξιά. Ο Καραγκούνης κρατάει. Καραγκούνης θέλει να τριπλάρει εκεί τον Πέντα. Κρατάει πολύ όμορφα ο Καραγκούνης και τελικώς παίρνει το φάουλ από τον Πιντου Γκαρσία. Από τους πιο κινητικούς παίκτες, θα λέγαμε, του Αχιλλέα αυτά τα πρώτα λεπτά ο Καραγκούνης. Παίκτης που αγωνίζεται στη δεξιά πτέρυγα. Ο Νεμπεγλέρας σε αυτό το φάουλ που είναι ευκαιρία να γεμίσει με κόσμο την περιοχή των γηπεδούχων η φιλοξενούμενη ομάδα του κυρίου Τάκη Παραφέστα, ο Αχιλλέας Βαρσάλων. Για να δούμε. Ο Νεμπεγλέρας έχει τάξει επιλογές του. Οικονόμου, Τλούπας, ψηλοί ποδοσφαιριστές έχουν γεμίσει την περιοχή. Τελικώς στο δεύτερο δοκάρι, γκολ 2-2. Η σημαία μένει χαμηλά, δεν υπάρχει κάτι. Γύρισαν και κοιτάξαν αρκετοί αμυνόμενοι τον ρέφερι, ο οποίος κατευθύνεται για την σέντρα. Έχουμε λοιπόν το 2-2. Να δούμε και ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που βγαίνει και κάνει τον γκολ. Να δούμε. Μάλλον με κάθε επιφύλαξη πρέπει να είναι ο Μάρκου αυτός που έχει κάνει τον γκολ. Αυτό θα πρέπει να το δούμε ίσως και στο ημίχρονο να το διορθώσουμε. Με κάθε επιφύλαξη
Ο Μάρκου νομίζω είναι αυτός ο οποίος πήρε τα συγχαρητήρια εκεί από τους παίχτες του και έκανε το τέρμα. Θα το διασταυρώσουμε όμως και στο ημίχρονο. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Ηλιόπουλο, κατευθείαν επίθεση από τους γηπεδούχους. 2-2 λοιπόν στο 17ο λεπτό. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Αχιλλέας. Σου πω, έχει την μπάλα είναι ο Μάρκος στα χέρια και από το κεφάλι του Τλούπα. Η μπάλα ξανά για τον Βόλο. Απομακρύνει ο Καραμπούζης, εκεί είναι μόνο Ντόσης. Ντόσης κρατάει, στριφογυρίζει, ο Καραγκούνης τον πιέζει. Ωραία ο Ντόσης με το ακουνάκι. Δεξιά η μπάλα στον Πίτου Γκαρσία. Πίτου Γκαρσία έχει τον Γκαλίτσιο δίπλα του. Γκαλίτσιος κρατάει. Η σέντρα κατευθείαν στα χέρια του Χάμου. Και ο Χάμος περιμένει την ομάδα να πάρει μέτρα στο γήπεδο για να δώσει συνέχεια. Μπαλά αριστερά. Ζέρης Λιόπουλος. Ωραία, θέλει να περάσει. Τον τραβάει και ο αντιπαλός του ο Λιόπουλος στέκεται όρθιος από την παλιά που επιχείρησε να κάνει. Κόντραρε και πήγε εύκολα στα χέρια του Χάμου. 2-2 υπενθυμίζουμε στο 18ο λεπτό που έχουμε συμπληρώσει τώρα. Φανταστικό παιχνίδι σίγουρα σε αυτά τα πρώτα λεπτά στη Νεάπολη. Μπάλα πηγαίνει αριστερά, ο Ντόσης κρατάει. Δίπλα του είναι ο Πέντα. Καμπαγέρο, Δεμιρτζόγλου, Μάντζης και τώρα Πίτου Γκαρσία. Πίτου Γκαρσία από μακριά θέλει να δοκιμάσει ένα στα σώματα, στην πλάτη του Τλούπα συγκεκριμένα. Πίτου Γκαρσία. Ωραία, τώρα η μπάλα δεξιά έρχεται στο Ζέρι. Καινούρια επίθεση για τους γηπεδούχους. Κρατάει εντός ο Πέντα, θέλει να περάσει από τα πόδια του Χατζή. Η μπάλα πλάγιο για τους γηπεδούχους. 2-2. Υπενθυμίζουμε, συμπληρώνουμε τώρα σιγά σιγά τα 20 λεπτά. Σίγουρα φανταστικό παιχνίδι για όσους έχουν έρθει να δουν το παιχνίδι στη Νεάπολη. Μέσα στην περιοχή θέλει να τριπλάρει για να περάσει ο Πίτου Γκαρσία. Δεν θα καταφέρει. Κόβει ο οικονόμου σωστά. Ο Πίτου Γκαρσία πιέζει και θέλει να ξανακερδίσει την μπάλα. Η μπάλα έχει φύγει εκτός. Και είναι για τους φιλοξενούμενους του Αχιλλέα. Ο Χατζής. Ο Χατζής θα πέσει. Η μπάλα είναι εκτός. Η φάουλ. Φάουλ το οποίο. Όχι, δεν είναι φάουλ. Είναι πλάγιο από τα πόδια του Χατζή. Μπάλα έξω και ο Πίτου Γκαρσία δίνει συνέχεια σιγά σιγά τώρα στο παιχνίδι. Κοιτάει τις επιλογές του να δούμε αν θα κάνει μεγάλη αλλαγή. Όχι, με πάσα παίζει τον Δεμιρτζόγλου. Δεμιρτζόγλου παίζει τις επιλογές του κάθετα για τον Ζέρι. Δεν πέρασε και εκεί τώρα είναι μόνο ο Νεμπεγλέρας. Καινούργια επίθεση για τον Αχιλλέα. Ο Νεμπεγλέρας ανοίγει. Ωραίο το τακουνάκι. Ο Καραγκούνης αργεί να βγει στην κόντρα. Ωραίο έξω με το τακουνάκι του Βούλγαρη. Η μπάλα τώρα δεξιά. Ο Ζέρι. Πίτου Γκαρσία θα σκάψει ωραία για τον Μάρτσελο Πέντα. Ο Πέντα ωραία κρατάει λίγο πριν την τελική γραμμή. Ζέρης. Καμπαγέρο. Καμπαγέρο πέρασε, στέκεται όρθιος, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να σουτάρει. Κοντράρει μπάλα στον Οικονόμου. Και τώρα ο Βούλγαρης θέλει να βγάλει την ομάδα του στην κόντρα. Όχι, ο Καραγκούνης βγάζει τον Βούλγαρη στην κόντρα. Ο Βούλγαρης τώρα ελέγχει. Στο ένας με έναν με τον Τζελίδη. Ωραία πέρασε ο Βούλγαρης. Κρατείται όρθιος. Στριφογυρίζει ο Καραγκούνης τώρα. Ξανά ο Βούλγαρης. Ψάχνει τις επιλογές του, γυρίζει, ο Βούλγαρης κρατάει, πίσω Καραγκούνης, τρίγωνο εκεί Καραγκούνη, Τλούπα και Βούλγαρη τελικό συμπάλα πριν προλάβει ο Καραμπούζης, έχει βγει εκτός. Άργησε πολύ να εκτελέσει την αντεπίθεση αυτή ο Αχιλλέας, ο οποίος φαίνεται να έχει πάρει κάποια μέτρα στο γήπεδο. Κοιτάξτε πού πιέζει τώρα ο Νεμπεγλέρας. Σίγουρα ο Αχιλλέας προσπαθεί να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα αποτελεί έκπληξη ότι έχει πετύχει σε ένα γήπεδο που δεν τα έχει καταφέρει καμία ομάδα μέχρι τώρα να πετύχει δύο τέρματα, δύο γκολ. Για να δούμε τώρα. Δεμιρτζόγλου, ωραίο τακουνάκι στον Ντόση. Ο Ντόσης, το σουτ στον αέρα τον Μάντζη τώρα που μακρύνεται η μπάλα. Και ο Καμπαγέρο ελέγχει, Πέντα δίπλα του. Πέντα για τον Δεμιρτζόγλου. Δεμιρτζόγλου σηκώνει για τον Ζέρι στο δεύτερο δοκάρι από τα πόδια του Χατζή, νομίζω μπάλα έξω. Όχι, από τον Ζέρι μπάλα έξω, είναι out. Πέρασε και αυτή η δύσκολη στιγμή για την άμυνα του Τάκη Μπαράφεστα, του Αχιλλέα Βαρσάλων. Ενώ όπως ακούσαμε και από τα μεγάφωνα του γηπέδου, αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο τέρμα, ο Τλούπας πρέπει να είναι. Άρα έχει δύο τέρματα ο μέσος του Αχιλλέα, ο Τλούπας. Βολέ τώρα του Χάμου. Ο Χατζής και ο Ζέρις, τελικός κερδισμένος εκεί, είναι ο Πέντα.
Νάτος τώρα ο Μαρτσέλο, ο οποίος ελέγχει. Έπαιξε πίσω στον Τζελίδη και τώρα ο Γκαλίτσιος δεξιά στον Ζέρι. Όχι, στον Μπίτου Γκαρσία, ο οποίος σηκώνει για τον Ζέρι. Φοράνε ίδιο χρώμα παπούτσια και οι δύο ποδοσφαιριστές έτσι. Ένα λαχανί. Και μπερδεύει. Για να δούμε, ο Ηλιόπουλος έξω από την περιοχή που φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μάντζης στο πρώτο κεφαλιά. Δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει. Και από το κεφάλι του Καραγκούνη πιο μακριά και που είναι μόνο Ντόσης. Ντόσης. Ο Ντόσης με το δεξί λαβέρ την μπάλα στην περιοχή από μια κεφαλιά. Μάλλον του Οικονόμου. Η μπάλα έρχεται πίσω στον Χάμο. Ο οποίος τώρα πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Κέρδισε και τα σχετικά δευτερόλεπτα. Σίγουρα και τη διαχείριση του χρόνου είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το κάνει η ομάδα του Αχιλέα για να μπορέσει να φύγει με κάποιο βαθμό από το γήπεδο της Νεάπολης, από ένα γήπεδο που δεν έχει φύγει καμιά ομάδα ούτε κάνουμε ένα βαθμό. Ο Καραγκούνης κάθεται για το Βούλγαρη, πρώτος ο Τζελίδης. Ο Βούλγαρης που περνάει τώρα στην κορυφή και ο Χατζής πηγαίνει πλάγια αριστερά με τον Νεμπεγλέρα να φαίνεται να παίζει πίσω τους σαν δεκάρι. Με το 7 και το 8 τον Τλούπα και τον Μίχο να αγωνίζονται σε θέση αμυντικού χαφ. Ένα τρίγωνο στο κέντρο λοιπόν για τον κύριο Παραφέστα τώρα με τον Μπεγλέρα να ανεβαίνει αρκετά. Η μπάλα έχει περάσει έξω για τον Αχιλέα είναι η κατοχή των Φαρσάλων με τους Οικονόμου και Κούλπα να αλλάζουν την μπάλα. Ο Κούλπας θα γεμίσει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς, περνάει εκτός η μπάλα. Ο Χατζής δεν θα μπορούσε να προλάβει αυτή την μπάλα. Και ο Ζέρης θα βρει με το πλάγιο τον Πίτου Γκαρσία για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Πίτου Γκαρσία ψάχνει τις επιλογές του, δεν θα παίξει μεγάλη διαγώνιο. Βρήκε κοντά του τον Πέντα και επέλεξε μια σίγουρη λύση όπως είναι ο Αργεντίνος Χαφ. Σε θέση δεκαριού σήμερα ο Μαρτσέλο Πέντα. Ωραία η κάθετη, αλλά είναι σε θέση offside. Είναι σηκωμένη σημαία του δεύτερου βοηθού του κυρίου Εμμανουήλ. Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου ήταν εκτεθειμένος, ήταν ακριβώς μπροστά από τον δεύτερο ρέφερι, δεύτερο βοηθό μάλλον, ο οποίος θα το υποδείξει κατευθείαν. Ο Χάμος θα αναλάβει να γεμίσει λογικά, δεν νομίζω να ρισκάρει κάποια κοντινή πάσα. Ο Μάντζης, ο οποίος περιμένει εκεί πολύ ψηλά. Κεφαλιά τελικώς από την πλάτη, η πρώτη κεφαλιά του Καμπαγέρο, την πλάτη του Τλούπα πήγε να φύγει στην κόντρα ο Αχιλέας, αλλά τελικώς κλέβουν οι παίκτες του Βόλου. Ο Πέντα με χορό. Φάουλ από πίσω από τον Τλούπα. Σε πολύ καλό σημείο είναι η συγκεκριμένη εκτέλεση. Η κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα της αναμέτρησης βγαίνει από το τσεπάκι του κυρίου Σουλίδη. Και πώς να μην βγει άλλωστε. Ο Πέντα έχει αφήσει πίσω του τον αντίπαλό του, τον Τλούπα. Τον παίκτη που έχει πετύχει και τα δύο τέρματα μέχρι στιγμής. Ο ίδιος προτίμησε να σταματήσει τον Μαρτσέλο Πέντα από αυτή την επίθεση και να δώσει και ένα στημένο στους γηπεδούχους, ένα σημείο από το οποίο έχουμε δει να σκοράρει αρκετές φορές γηπεδούχος ομάδα. Και τον Πέντα θυμάμαι το συγκεκριμένο σημείο και τον Δημόπουλο να πετυχαίνουν τέρματα περίπου από αυτή την απόσταση. Σήμερα δεν είναι ο Δημόπουλος, πίσω από την μπάλα είναι ο Πίτου Γκαρσία και ο Πέντα. Να δούμε αν επιφυλάσσουν οι δύο Αργεντίνοι κάποια κομπίνα ή αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει θα κάνει κάποιο μονοκόμματο σουτ. Αρκετοί παίκτες στο τείχος, ο κύριος Σουλίδης δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Ως γνωστόν, το τείχος σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να κερδίσει και κάποια μέτρα για να διευκολύνει και την δουλειά του Χάμου. Αν μπορέσει να αποκρούσει το τείχος και να μην χρειαστεί να επέμβει ο goalkeeper. Πίτου Γκαρσία στις πλάτες εκεί του τείχους. Ξανά ο Πίτου Γκαρσία που πήρα τον Πέντα για μια καινούργια επίθεση. Ανοίγει δεξιά στον Μάντζη, αν δεν κάνω λάθος. Πίτου Γκαρσία δυναμικά εκεί ο Βούλγαρης και από τα πόδια του επιθετικού του Αχιλέα Φαρσάλων μπαλέν εκτός. Το πλάγιο του εκτελεί τώρα ο Πίτου Γκαρσία. Ναι, και γι' αυτό καθυστερεί για να την αφήσει την μπάλα τελικά στον Ζέρι. 25 λεπτά παιχνιδιού, υπενθυμίζουμε. Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αχιλλέας Φαρσάλων 2-2. Καταπληκτικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νεάπολης αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου. Για όσους έχουν επιλέξει να έρθουν να δουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ένα χορταστικό σίγουρα παιχνίδι μέχρι στιγμής. Η μπάλα έχει βγει έξω από τον Οικονόμου. Το πλάγιο θα το κάνουν με τον Ζέρι οι γηπεδούχοι να γυρίσει την μπάλα στον Πίτου Γκαρσία. Πέντα. Πέντα κρατάει, θέλει να γεμίσει με το δεξί. Κάπου κοντράρει μπάλα, να δούμε αν ο Χάμος προλαβαίνει. Προλαβαίνει, είναι εύκολο να πιάσει την μπάλα για να μην παραχωρηθεί δηλαδή κάποιο κόρνερ και κινδυνεύσει εκ νέου η εστία του. Ο Χάμος, ο οποίος ζητάει τους παίκτες του να πάρουν κάποια μέτρα στο γήπεδο, με βολέφιση καθόδο συνέχεια. Μεγάλο ύψος την μπαλά. Ο Τλούπας με το κεφάλι να βρει το Βούλγαρη, βγήκε γρήγορα και σωστά ο Γκαλίτσιος. Ωραία αλλαγή του Καμπαγέρο στην πλάτη του Καραμπούζη για τον Δεμπεριτσόγλου, ο οποίος βγαίνει πολύ πλάγια. Βέβαια ήταν δυνατό αυτό το γέμισμα. Κεφάλι του Καραμπούζη πρέπει να έχει δώσει ο κύριος Σουλίδης στο Δεμπεριτσόγλου. Ο Καραμπούζης, ο οποίος
πίεσε υπέρμετρα τον αντίπαλό του, τον έριξε στο έδαφος. Λογικά νομίζω ότι ο κ. Σουλίδης δίνει το φάουλ. Ο Αχιλλέας, ο οποίος θέλει να παίξει και με την δύναμη, δείχνει σίγουρα να ανταποκρίνεται αρκετά καλά η ομάδα του Αχιλλέα Φαρσάλων στα στημένα και τα επιλέγει η ομάδα του κ. Τάκη Παραφέστα. Βέβαια, από ένα στημένο δέχτηκε και τέρμα. Το ένα από τα δύο τέρματα έτσι, ήταν από το κόρνερ του Πίτου Γκαρσία και το μονοκόμμα του Μάντζη. Και έτσι, σαν κόρνερ, είναι και αυτό το φάουλ που είναι πολύ πλάγι και πολύ κοντά στο σημείο του κόρνερ. Με τον Πίτου Γκαρσία, φυσικά μόνιμο εκτελεστή, να περιμένει να πάρουν θέση οι συμπαίκτες του, να ακούσει και το σφύριγμα και να κάνει την κεφαλιά. Γκολ ο Γκαλίτσιος. Πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Πίτου Γκαρσία. 3-2 στο 28ο λεπτό. Γκαλίτσιος. 3-2 λοιπόν οι γηπεδούχοι. Ένα σίγουρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σήμερα στη Νεάπολη. Έχουμε 5 τέρματα από το πρώτο μισάωρο. Ο Γκαλίτσιος είναι αυτός λοιπόν που κάνει το 3-2. Με την ομάδα του Αχιλλέα να προηγείται με 0-1 με τον Τλούπα στο 4. Το 1-1 έκανε ο Δεμιρτζόγλου στο 8. Στο 11 ο Μάντζης στην ανατροπή και το 2-1. Ο Τλούπας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι το 2-2. Αλλά ο Γκαλίτσιος βάζει τους γηπεδούχους ξανά μπροστά με 3-2 στο 28. Με κεφαλιά υπενθυμίζουμε. Ο Ντόσης τώρα από τα αριστερά με τον Καραγκούνη να πιέζει. Ο Ντόσης κρατάει. Ο Καραγκούνης βάζει ωραία το σώμα του. Η μπάλα έχει φύγει εκτός. Είναι out. Ένα πολύ δυνατό τζαρτζάρισμα. Όμως με όμο όμως. Από το ρέφερι και γι' αυτό δεν δόθηκε φυσικά το φάουλ τον Καραγκούνη, πάντως να νικά στο συγκεκριμένο τζαρτζάρισμα έναν πολύ ψηλότερο αντίπαλο, τουλάχιστον ένα κεφάλι όπως βλέπω εδώ μπροστά μου. Για να δούμε τώρα, ο Χάμος ένα βολέ πολύ ψηλά, σηκώνεται να πάρει την κεφαλιά ο Καμπαγέρο, ο οποίος από αυτό το ύψος προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος και γι' αυτό δείχνει να πονάει. Οι παίκτες του Βόλου ζητάνε ίσως καμνάκι εκεί από τον παίκτη του Αχιλλέα και γι' αυτό κάποια παράπονα προς τον κύριο Σουλίδη. Οι παίκτες που συγκρούστηκαν εδώ, ο Καμπαγέρο τελικά καλά σηκώθηκε, ήταν ο Καμπαγέρο και ο Μίχος αν δεν κάνω λάθος. Με το νούμερο 7, ναι, είναι ο Μίχος, είναι Μπεγλέρας, με πάσα. Εκτελέσει και αυτό το φάουλ, πήρε ξανά την μπάλα και την επέστρεψε στον Οικονόμου. Ο Οικονόμου παίζει αριστερά με τον Μάρκου. Ο Μάρκου κάθετα εκεί για τον Χατζή, δυνατά παρεμβαίνει ο Ζέρης, φάουλ του Ζέρη στον ποδοσφαιριστή και τον Χατζή. Ένα φάουλ εκεί πλάγι αριστερά κοντά στο κέντρο. Για να δούμε τώρα ο Αχιλλέας τι μπορεί να κάνει. Ο Καραγκούνης που πήρε από τον Μίχο, χάθηκε η μπάλα όμως. Γέμισμα του Πίτου Γκαρσία, σαν τυφλά θα λέγαμε, ο Δεμιρτζόγλου και ο Καραμπούζης, το κεφάλι του Καραμπούζη μπαλά έξω, ξανά η κατοχή για τους γηπεδούχους. Ο Ντόση θα κάνει αυτό το πλάγιο από τα αριστερά. Τώρα έχουμε συμπληρώσει τη μισή ώρα παιχνιδιού, υπενθυμίζουμε Βόλος Αχιλλέας Φαρσάλων 3-2. Ο Ντόση κρατάει, πέντα ανοίγει στον Πίτου Γκαρσία, ο Πίτου Γκαρσία έχει δίπλα του και τον Γκαλίτσιο και με αυτόν θα παίξει ο Γκαλίτσιος που παίρνει κάποια μέτρα. Ο Γκαλίτσιος κρατάει και παίζει δεξιά με τον Ζέρι. Και ξαναεπιστρέφει σιγά σιγά στην άμυνα του. Πίτου Γκαρσία έχει τώρα την μπάλα. Πίτου Γκαρσία θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Δεν το κάνει γιατί ο Ντόσης θα πιεζόταν άμεσα από τον Καραγκούνη και δεν ρίσκαρε ο πολύπυρος μέσος των γηπεδούχων. Η μπάλα έρχεται δεξιά τώρα. Ο Ζέρης και τελικώς μακριά ο Οικονόμου. Η μπάλα θα σκάσει και θα φύγει έξω. Ο Πίτου Γκαρσία θα κάνει το πλάγιο για να εκτελεστεί γρήγορα και να βρει σαν οργάνω την άμυνα. Εκεί όμως που γίνεται το πλάγιο είναι μόνο ο Χατζής, ο οποίος θα παραχωρήσει άλλο ένα πλάγιο. Ο Ζέρης τώρα με την μπάλα στα χέρια και θα δώσει τον Πίτου Γκαρσία. Ο Πίτου Γκαρσία φέρνει την μπάλα στο αριστερό, να δούμε αν θα κάνει σέντρα, θα τριπλάρει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φάουλ θα κάνει τελικά στον αντίπαλό του για να μην τον αφήσει να φύγει στην κόντρα. Και συγκεκριμένο ο Χατζής, ο οποίος νίκησε τον Πίτου Γκαρσία σε συγκεκριμένη φάση. Ο Οικονόμου πίσω την μπάλα, ο οποίος λογικά θα γεμίσει, δεν θα ρίσκα να παίξει κοντά κάποια πάσα και έτσι θα γίνει. Οικονόμου και Κούλπας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί σήμερα επενθυμίζουν το Αχιλλέα Φαρσάλων. Από αυτό το γέμισμα κράτησε για λίγο την κατοχή ο Αχιλλέας, αλλά ο Τλούπας και ο Μίχος εκεί δεν θα καταφέρουν να συγκρατήσουν. Ο Πίτου Γκαρσία θα κερδίσει. Πέντα ωραία διαγώνια αριστερά του στον Ντόση. Ο Ντόση θέλει να περάσει. Κόντρα με τον Καραμπούζη και τελευταίο που ακούμπησε πρέπει να είναι ο Ντόση. Όντω και η μπάλα είναι out για τον Αχιλλέα Φαρσάλων. Ο Καραμπούζης, ο οποίος έχει καταφέρει να κερδίσει αρκετές μάχες σίγουρα με τον Ντόση, ένα πολύ επιθετικογένες μπακ, ένας παίκτης που αρέσκεται πολύ να φεύγει στην κόντρα να δημιουργεί το overlap για την ομάδα του.
Για να δούμε ο χάμος. Στο βολέ, από την κόντρα που έγινε, ο Καραγκούνης είναι κερδισμένος, αλλά θα κερδίσει τώρα ο Καμπαγέρο. Πολύ δυναμικά θα μπει στη φάση και θα κερδίσει και το πλάγιο για την ομάδα του. Από τα πόδια του Μίχου η μπάλα θα φύγει έξω. Ο Μίχος που είναι χειμερινό απόκτημα για την ομάδα του Αχιλλέα. Ήρθε να καλύψει πιθανότατα το κενό του Κόλλα, παίκτης που αποχώρησε για τον Ολυμπιακό Βόλου. Μέσα στην περιοχή τώρα του Γκαρσία, απέναντι στο χάμο, θα περάσει και τον goalkeeper του Αχιλλέα και αυτογκολ. Πρέπει να είναι αυτογκολ. Η μπάλα καταλήγει για τον Καραμπούζη στην εστία του. Δεν θα καταφέρει να απομακρύνει. Και νομίζω με αυτογκολ ο Καραμπούζης θα γράψει το 4-2 για τους γηπεδούχους. Τρία λεπτά παιχνιδιού λοιπόν στη Νεάπολη, 4-2, 6 τέρματα επιφύλασε αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα, μέχρι τα 45 άλλα 12 λεπτά μπορούν να επιτευχθούν σίγουρα και άλλα τέρματα, ένα πλούσιο σε γκολ παιχνίδι. Ο Μάντζης ο οποίος μπήκε πολύ νωρίς στο ημικύκλιο, ο Βούλγαρης τώρα θα εκτελέσει. Νεμπεγλέρας. Νεμπεγλέρας πιο δεξιά στον Καραμπούζο. Ο Καραμπούζος κρατάει. Ψάχνει τις επιλογές, τελικώς γεμίζει Τζελίδης με το κεφάλι. Ο Γκαλίτσιος κρατάει. Και τώρα στον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος ανάμεσα σε δύο. Η κόντρα, ο Πέντα, ο Καραγκούνης, ο Ντόσης κερδισμένος, άλλαξε πολλά πόδια η μπάλα. Ο Καραμπούζης θα κόψει πριν βγει η μπάλα αυτή στον Ηλιόπουλο που ήθελε να βγει φάτσα στην κόντρα. Ο Ντόσης κρατάει. Ο Ντόσης όμορφα στον Πιντου Γκαρσία. Πιντου Γκαρσία, Μάντζης, ελευθερώνει στον Πιντου Γκαρσία. Πιντου Γκαρσία κρατάει διαγώνια μπαλιά με το αριστερό, πολύ όμορφο για τον Δημητριτζόγλου. Κρατάει εντός. Και θα πάει να παίξει με τον Πέντα, ο οποίος βρισκόταν σε κίνηση. Δεν θα συνεργαστούν σωστά, θα χαθεί η μπάλα. Ο Αχιλλέας έχει τον έλεγχο, ο Μάρκου από τα αριστερά. Ξεκινάει μια καινούργια επίθεση για την ομάδα του Τάκη Παραφέστα. Χατζής, δυνατή πάσα. Μπάλα θα φύγει έξω. Μπάλα θα φύγει έξω από παίκτες του Αχιλλέα. Ο κύριος Σουλίδης, ο οποίος ζητάει κοντά του δύο ποδοσφαιριστές για κάποιες συστάσεις. Για σκληρό παιχνίδι, δεν νομίζω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερα σκληρή κόντρα τώρα. Δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να είδε ο κύριος Σουλίδης και διέκοψε τώρα για να κάνει τις συγκεκριμένες συστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, Μάντζης και Τλούπας είναι οι παίκτες που δέχτηκαν τις συστάσεις του ρέφερι. Το άνοιγμα για τον Ντόση δεν είναι καλό. Ο Τζελίδης και Ντόση δεν συνεργάζονται σωστά. Η μπάλα φεύγει εκτός. Ο Καραμπούζης τρέχει να πάρει μια μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα. Ο Νεμπεγλέρας έρχεται κοντά. Ο Καραμπούζης έχει και τον Καραγκούνη μπροστά του. Δεν έχει επιλογές, καθυστερεί τελικώς με τον Νεμπεγλέρα. Παίζει πίσω στον Καραμπούζη. Καραμπούζης λάθος, καθυστερεί. Κλειστράμος και ο Τεμιρτζόγλου. Και δεν θα βγει στην κόντρα τελικώς η γηπεδούχος ομάδα. Ο Καραγκούνης κρατάει, στριφογυρίζει και παίζει τελικώς με τον Καραμπούζη. Φάουλ στον Καραγκούνη από τον Ντόση, σφυρίζει ο κύριος Σουλίδης. Μπορούσε να αφήσει και το πλεονέκτημα ίσως, αλλά είδε τον ποδοσφαιριστή να παραμένει στο έδαφος και του δώσει το φάουλ. Και σωστά έκανε, γιατί νομίζω τον πάτησε ο αντιπαλός του. Ο Νεμπεγλέρας θα εκτελέσει ξανά. Αρκετοί παίχτες παίρνουν θέση στην περιοχή του Μπουργάνη, εκεί στο όριο της μεγάλης περιοχής, για να κάνουν κίνηση με την εκτέλεση ακριβώς του Νεμπεγλέρα. Και έτσι γίνεται, αλλά πρώτος εκεί σηκώνεται σωστά ο Βαγγέλης Μάντζης. Ο Μάντζης. Νεμπεγλέρας, Καραγκούνης. Η μπάλα πίσω στο Μάρκο. Ο Μάρκου αργεί. Πιέζει και ο Δεμιρτζόγλου τελικώς κράτησε την μπάλα. Τώρα βγήκε εκτός. Δεν ήταν ο Μάρκου. Ο Κούλπα ήταν. Ρίσκαρε πάρα πολύ. Ανέβγαινα στην κόντρα η ταχύτατη επιθετική του Βόλου. Θα ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσει οποιοδήποτε. Ωραία αλλαγή του Πιντου Γκαρσία στην πλάτη της άμυνας. Σωστή τοποθέτηση του Μάρκου. Ο οποίος διώχνει μακριά σε ένα χώρο που είναι μόνο Δεμιρτζόγλου όμως. Πιντου Γκαρσία. Ωραία αλλαγή του Πιντου Γκαρσία για το Ζέρι δεξιά. Τώρα πηγαίνει ο Χατζής. Κλείνει και ο Μάρκου και αναγκάζει το Ζέρι να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω στον Γκαλίτσιο. Ο Γκαλίτσιος παίζει δίπλα του παράλληλα εκεί στον Πιντου Γκαρσία. Κάθε του Πιντου Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Ο Μάντζης από κόντρα η μπάλα out. Ο Κούλπα συγκεκριμένα απομάκρυνε πάνω στον Μάντζη. Ο Μάντζης έβαλε την κόντρα έτσι ώστε να προσπαθήσει να απειλήσει απευθείας την εστία του χάμου. Τελικώς η μπάλα έφυγε έξω και γλίτωσε η ομάδα του Αχιλλέα ίσως ένα πέμπτο τέρμα εδώ. Υπενθυμίζουμε 37 λεπτά στο γήπεδο της Νεάπολης. Νέος Προσφυγικός Σύλλογος Βόλος, Αχιλλέας Βαρσάλων 4-2, ο χάμος στο βολέ, πρώτη κεφαλιά είναι από τον Τλούπα στο Χατζή, ο Τλούπας ξανά που σηκώνει, ο Χατζής είναι στο έδαφος από ένα χτύπημα μάλλον του Ζέρι εκεί και έχει δώσει το φάουλ
ο κύριος Σουλίδης, ο ρέφερι από την Ένωση της Κοζάνης, λίγο μπροστά από την γραμμή της σέντρας και πολύ αριστερά η συγκεκριμένη εκτέλεση. Κακή συνεργασία, αλλά θα ευνοηθεί ο Χατζής από την Αδράνεια και της άμυνας του Νέπος Βοχοσυλλόγου Βόλος. Χατζής που κερδίζει και το πλάγιο. Να δούμε αν θα εκτελέσει ο ίδιος, όχι αφήνει για τον Μάρκου. Ο Μάρκου ψάχνει τις επιλογές του. Κοντά και ο Βουλγαρής. Ο Βουλγαρής θέλει να γυρίσει. Μπαλά κόντρα σε παίκτης του Βόλου. Και ο Πίτου Γκαρσία είναι αυτός που έχει τον έλεγχο. Παίζει ωραία τον πέντα δίπλα του. Πέντα. Πέντα ωραία για τον Μάντζη. Ο Μάντζης πρόλαβε τον Καραμπούζη. Ο Δεμιρτζόγλου πάει να μπει στην περιοχή. Σωστή κόντρα. Όμως με όμο από τον Κούλπα δεν υπάρχει κάτι και ο Χάμος αφήνει την μπάλα στον Μίχο. Ο Μίχος για τον Καραμπούζη. Καραμπούζης κάθετα σε ένα χώρο που είναι μόνο Τζελίδης. Ωραία η προσποίηση στον Καραγκούνη και άλλη προσποίηση ρισκάρει πολύ. Είναι και τυχερός γιατί πέφτει ο Καραγκούνης ο Τζελίδης. Καμπαγέρο και τώρα ντόσεις. Με πολύ ρίσκο σίγουρα πάντως η επιλογή του Τζελίδη εδώ. Του Γκαρσία πέντα με το κοντρόλ στον Καμπαγέρο. Πολύ ωραίο τρίγωνο. Καμπαγέρο διαγώνια για τον Ζέρι. Είναι δυνατή. Είναι δυνατή η κάθετη. Όταν ανεβάζει στροφές, η επιτόχος ομάδα σίγουρα μπορεί να αποδώσει πάρα πολύ καλό θέαμα όπως ήταν το τρίγωνο που προηγήθηκε. Για να δούμε τώρα η σέντρα. Από τον Καμπαγέρο πρώτη κεφαλιά. Είναι έξω. Σηκώθηκε πολύ ψηλά ο Μάντζης, ο οποίος καταλήγει και στο έδαφος. Δέχτηκε και την πίεση εκεί, αν δεν κάνω λάθος, του Κούλπα και προσγειώθηκε άσχημα στο έδαφος. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Μάντζης και μικρή διακοπή στη Νεάπολη. Υπενθυμίζουμε 39 λεπτά παιχνιδιού, 4-2 το σκορ για τους γηπεδούχους. Ο Τλούπας έβαλε μπροστά τον Αχιλέα Φαρσάλων. Ο Βόλος σοφάρισε με τον Δεμιρτζόγλου 1-1 και ο Μάντζης έκανε το 2-1 για την ομάδα του. Ο Τλούπας σοφάρισε στο 2-2. Ο Γκαλίτσιος έκανε το 3-2 για την ομάδα του και με αυτόν τον γκολ του Καραμπούζη οι γηπεδούχοι βρέθηκαν να προηγούνται πλέον με 4-2. Ο Αχιλέας, ο οποίος έκανε την έκπληξη, προηγήθηκε στη Νεάπολη, αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν 4 τέρματα. Έκανε και την ισοφάρηση βέβαια στο 2-2. Σίγουρα όμως πλέον είναι σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Ο Μάντζης δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Σίγουρα θα έχουμε και κάποια παραπάνω λεπτά καθυστερήσεων, όπως είναι λογικό στο κλείσιμο αυτού του πρώτου μέρους, αυτών των πρώτων 45 λεπτών. Με σχετικές καθυστερήσεις από 6 τέρματα και αυτή την διακοπή, σίγουρα θα πρέπει να κρατήσει κάτι παραπάνω ο κύριος Σουλίδης, ο οποίος φαίνεται να απομακρύνεται το σημείο που είχε πέσει ο Μάντζης. Θα έχουμε σε λίγο συνέχεια. Ο Μάντζης θα πρέπει να προχωρήσει, να βγει εκτός λογικά, αφού αναγκάστηκε και μπήκε ο γιατρός εντός. Όχι, δεν είναι σχολαστικά σε αυτό το κομμάτι ο κ. Σουλίδης. Τον αφήνει το Μάντζη να παραμείνει εντός. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι ο Μάντζης αυτός που έχει βγει. Είναι παίχτης του Αχιλέα Φαρσάλων. Διορθώνω και έχει περάσει όντως εκτός. Να δούμε ποιος είναι σε λίγο. Ο παίχτης του Αχιλέα Φαρσάλων προσγειώθηκε στο έδαφος και δεν ήταν τελικός ο Μάντζης, ο οποίος και αυτός έπεσε στο έδαφος, αλλά τελικώς σηκώθηκε χωρίς πρόβλημα και δεν μπήκε για τον συγκεκριμένο παίχτη ο γιατρός. Για να δούμε τώρα. Πίτου Γκαρσία. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Κούλπας, είναι αυτός ο οποίος τώρα μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Είναι ο παίκτης που είχε βγει πριν λίγο εκτός. Ο Μάντζης ωραία πατάει. Η μπαλά έρχεται δεξιά στο Ζέρι. Είναι δυνατή. Θα περάσει εκτός out. Είναι τρίγωνο Μάντζη. Εκεί Δεμιρτζόγλου. Όχι, Ηλιόπουλου και Ζέρι. Με τελικό αποδέχτηκε τον Ζέρι. Όμως η πάσα του Ηλιόπουλου ήταν κακή. Ήταν δυνατή. Έφυγε εκτός. Δεν προλάβα Αλέξανδρο Ζέρι. Ένα παίκτη που αγωνίζεται σε θέση δεξιού στο φύλακα σήμερα, αλλά είδαμε ότι για άλλη μια φορά πάτησε περιοχή. Ντόσης και Ζέρης έχουν την ελευθερία να παίρνουν αρκετά μέτρα από την άμυνά τους και όταν πιέζει η ομάδα τους να βρίσκονται και να παίζουν σχεδόν σαν εξτρέμ. Πίτου Γκαρσία, ο οποίος μάζευε αυτή την μπάλα που έφυγε έξω από παίκτη του Αχιλέα, και έδωσε την μπάλα στο συμπαίκτη του, τον Αλέξανδρο Ζέρι, ο οποίος θα δώσει συνέχεια τώρα με αυτό το πλάγιο. Γκαλίτσιος πίσω στον Μπουργάνη. Ο Μπουργάνης ψάχνει τις επιλογές του, πιέζεται και αναγκάζεται να γεμίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Μίχος. Η κεφαλιά του όμως είναι εκεί που είναι ο Πίτου Γκαρσία. Πίτου Γκαρσία, αλλαγή για τον Μάντζη. Ωραία ο Μάντζη κοντρολάρει. Έχει το Δεμιρτζόγλου δίπλα. Τελικώς πάει κατά μέτωπο μόνο στο Μάντζη. Τώρα ανοίγει δεξιά. Άσχημη επιλογή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προλάβει κανείς εκεί. Είναι έξω. Ο Μάντζη πήγε να παίξει με τον Ηλιόπουλο, ενώ εκ πρώτης όψης φαινόταν πιο εύκολο να παίξει αριστερά την μπάλα στο Δεμιρτζόγλου. Έκοψε προς τον άξονα ο Μάντζης, κοίταξε πως μπορεί να σουτάρει. Όταν πλέον πήγε να παίξει δεξιά στον Ηλιόπουλο, ήταν αργά ο Ηλιόπουλος και κόψει την περιοχή. Και εκεί που πάσαρε ο Μάντζης δεν ήταν κανείς. Ο Χατζής με το κεφάλι θέλει να διώξει πιο μακριά. Ξανά κερδισμένη η παίκτης του Βόλου. Θα βγει και θα κερδίσει ο Οικονόμου. Και τελικώς την κόντρα και του Μάντζη με τον Μάρκου. Μπάλα θα φύγει εκτός. Πλάγιο
για τον Αχιλλέα. 40 λεπτά έχουν συμπληρωθεί στο 42ο, βλέπω τώρα ότι μπαίνουμε. Το 4-2 στο γήπεδο της Νεάπολης παραμένει. Και αυτός που ελέγχει τώρα είναι ο Πίτου Γκαρσία στο κέντρο με τον Πέντα δίπλα του. Μαρσέλο Πέντα. Αλλαγή και Τζελίδης τώρα. Τζελίδης κρατάει. Παίζει με τον Ντόση. Είναι δυνατή η πάσα. Ίσως και ο Ντόσης δεν πήρε σωστή θέση για να περιμένει την πάσα. Μπαλά έφυγε έξω. Ο Καραμπούζης θα δώσει συνέχεια. Καραμπούζης. Έρχεται κοντά και ο Μίχος. Τελικός Καραμπούζης θα παίξει με μεγάλο πλάγιο. Εκεί που είναι ο Τζελίδης δεν θα πάρει καλή κεφαλιά. Έρχεται και ο Γκαλίτσιος να διορθώσει. Ντόσης πιέζεται με τον Βούλγαρη. Ο Ντόσης κρατάει, είναι και ο Βούλγαρης και ο Καραγκούνης. Τελικώς θα βρει μια τρύπα να περάσει, μια πάσα εκεί ο Ντόσης. Καμπαγέρο, πάει ουσιαστικά και πέφτει μόνος του πάνω στον Καραγκούνη. Βούλγαρης. Βούλγαρης κρατάει, Ντόσης και τελικώς από το Βούλγαρη μπαλά έξω. Ναι, από το Βούλγαρη λέει και ο βοηθός που ήταν πολύ κοντά και μπορούσε να βοηθήσει ο κύριος Μπαλιάγκας. Και αυτός από την Ένωση Κοζάνης, όπως και ο πρώτος ρέφερ, ο κύριος Σουλίδης, αλλά και ο Εμμανουήλ, ο δεύτερος βοηθός. Η μπάλα τώρα στον Γκαλίτσιο, ο οποίος έκανε και μια τρίπλα και επιτίθεται μόνο στο κεντρικό αμυντικό του Βόλου. Τελικώς γυρίζει στον Πίτου Γκαρσία, όχι στο Ζέρι την μπάλα. Ο Ζέρις κρατάει και δίνει δεξιά στον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος τώρα πίσω στον Πέντα. Πέντα αφήνει για τον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος και Ηλιόπουλος. Δίπλα το Πέντα τελικώς θέλει να παίξει με τον Ζέρι. Ένα γέμισμα σε ένα χώρο όμως που δεν θα ακολουθήσει ο Ζέρις. Ο Ζέρις που έκανε ανάποδη κίνηση και γι' αυτό χάθηκε και αυτή η μπάλα, έφυγε out. Ο Χάμος σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια. Ενώ σιγά σιγά είμαστε για να ολοκληρώνουμε και τα πρώτα 45 και να περιμένουμε να δούμε και πόση καθυστέρηση θα κρατήσει ο κύριος Σουλίδης, καθώς είπαμε ότι είχαμε και έναν τραυματισμό αλλά και εξτέρματα που σίγουρα θα πρέπει να προσμετρηθούν όταν θα απολογήσει την καθυστέρηση του πρώτου ημιχρόνου ο κύριος Σουλίδης. Ο Ηλιόπουλος κρατάει. Ηλιόπουλος, Μάντζης και Μαρτσέλο Πέντα. Πέντα και Ντόσης. Ο Ντόσης αφήνει πολύ ωραία για τον Δημιρτζόγλου. Δημιρτζόγλου με το εξωτερικό. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, περνάει από όλους έξω. Έξυπνη επιλογή. Πολύ ωραία επιλογή του Δημιρτζόγλου. Σηκώθηκε και ο Μάντζης και ο Ηλιόπουλος στη σειρά. Η μπάλα έφυγε όμως και από τον ένα και από τον άλλον, έφυγε έξω. Καλή στιγμή και αυτή. Μερικά δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν, είπαμε, τα πρώτα 45. Χάμος στείνει την μπάλα στη γωνιά της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια ο goalkeeper του Αχιλλέα Φαρσάλων. Πολύ ψηλά η μπάλα, προσγειώνεται εκεί που σηκώνεται ψηλά ο Γκαλίτσος και με το κεφάλι βρίσκει τον Ζέρι. Όχι, τον Πίτου Γκαρσία, ο οποίος περνάει και τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μάρκου. Πολύ όμορφα ο Πίτου Γκαρσία. Ανοίγει για τον Μάντζη. Ο Μάντζης θέλει να στρώσει πιο δίπλα στον Πέντα. Τελικώς κόβουν οι παίκτες του Αχιλλέα, οι οποίοι θέλουν να βγουν στην κόντρα. Ο Νεμπεγλέρας. Ο Βούλγαρης, πολύ ωραία το τακουνάκι. Ανοίγει αριστερά ο Τλούπας. Ο Καραγκούνης για τον Μάρκου. Λάθος η πάσα. Ουσιαστικά πάσα δώρο στον Πίτου Γκαρσία. Ο οποίος μπαίνει κατά μέτωπο. Δίνει δίπλα στον Μάντζη. Αυτός αφήνει για τον Ηλιόπουλο. Ο Ηλιόπουλος μέσα στην περιοχή. Με τον Μάρκου. Ο Μάρκου καλή παρέμβαση. Κόρνερ. Άργησε ο Ηλιόπουλος. Αγωνίζει και ο φίλαθλος κόσμος εδώ στην εξέδρα της Νεάπολης. Να σπάσει την μπάλα για να δει σε ένα πέμπτο τέρμα από τους γηπεδούχους. Άργησε ο Ηλιόπουλος. Πήρε το κόρνερ από τον Μάρκου. Ο Πίτου Γκαρσία, ο οποίος φάνηκε να φυλάει δυνάμεις και εδώ σε δύο πολύ γρήγορα σπριντ, παρά τα 33 χρόνια που κουβαλάει στην πλάτη του, μπόρεσε και προσπέρασε δύο φορές, μία τον Μάρκου και μία τον Τλούπα. Από τα δεξιά λοιπόν με το αριστερό, στο πρώτο δοκάρι, ο Οικονόμου ψηλά, άλλο ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Κόρνερ πραγματικά ξηραφιά αυτά που κάνει στο πρώτο δοκάρι ο Πίτου Γκαρσία. Πηγαίνει κοντά και ο Ηλιόπουλος, τον καταλαβαίνει παίκτης ο Αχιλλέα. Και πλησιάζουν και αυτοί. Να δούμε αν θα γίνει τελικά με πάσα. Πηγαίνει και ο Νεμπεγλέρας κοντά στον Ηλιόπουλο. Και τελικώς δεν θα γίνει με πάσα. Λογικά με σέντρα ο Πίτου Γκαρσία. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Ξανά στο πρώτο δοκάρι. Κακή παρέμβαση. Αλλά κόρνερ από τον Μάρκου. Τελικά την βρήκε την μπάλα. Κατάφερε να τη διώξει σε κόρνερ. Φάνηκε στην αρχή να μην την ακουμπάει σωστά. Να μην βάζει σωστά το κορμί του. Και να ρίσκαρε να περάσει μπάλα πίσω την πλάτη του. Τελικά έδιωξε πάντως σε κόρνερ. Πίτου Γκαρσία. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ. Ξανά στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά μακριά τον Οικονόμου. Η μπάλα και λήξη. Μόλις ένα λεπτό κράτησε ο ρέφερι. Λήξη λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Υπενθυμίζουμε ενός προφορικός σύλλογος Βόλος Αγγλίας Φαρσάλων 4-2 με τον Τλούπα να κάνει το 0-1. Το Δημητσόγλου να ισοφαρίζει 1-1 για την ομάδα του. Στο 11 ο Μάντζη, στο 2-1. Στο 17 ο Τλούπας ξανά ισοφαρίζει 2-2. Ο Γκαλίτσιος στο 28 το 3-2 και στο 33 με αυτόν τον γκολ του Καραμπούζη γράφεται αυτό το σκόρ ημίχρονου. Νέος Προφορικός Σύλλογος Βόλος Αχιλλέας Φαρσάλων 4-2 σε πολύ λίγο, σε περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο, ξανά εδώ από το γήπεδο της Νεάπολης.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 89,5 και του Volos Live. Το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης είναι έτοιμο να ξεκινήσει ανάμεσα σε νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλος και Αχιλλέα Φαρσάλων. Θα υπενθυμίσουμε για μια ακόμα φορά τα τέρματα, καθώς κάναμε και μια σχετική ερώτηση στους φίλους από τα Φάρσαλα για να διασταυρώσουμε και τον δεύτερο σκόρερ. Υπενθυμίζουμε το 0-1 ο Τλούπα στο 4, ο Δεμιρτζόγλου το 1-1 για τους γηπεδούχους, ο Μάντζης την ανατροπή το 2-1 στο 11, ο Οικονόμου και όχι ο Τλούπα το 2-2 στο 17, ο Γκαλίτσιος στο 28 το 3-2 και με αυτογκόλ του Καραμπού. Μπούζει στο 33, γίνεται το 4-2 για τους γηπεδούχους, το σκορ που είχαμε και σαν σκορ ημιχρόνου. Η σέντρα έγινε για τους παίκτες του κυρίου Τάκη Παραφέστα, οι οποίοι όμως παραχωρήσαν σχεδόν αμέσως την κατοχή στους αντιπαλούς του κυρίου Φεράντο, του Βόλου δηλαδή. Η μπάλα έχει φύγει εκτός πλάγιο, ο Ντόσης θα το εκτελέσει, είναι ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Χουάν Φεράντο. Καθώς δεν υπάρχει φυσικά φωτεινός πίνακας, θα πρέπει σιγά σιγά και με την πρόοδο του χρόνου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο να δούμε και αν υπάρχουν αλλαγές είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται έτσι με μια πρώτη ματιά. Πίτου Γκαρσία, μια κάθετη, σωστή τοποθέτηση του Χατζή, αλλά εκεί πάει μπάλα είναι μόνο Καμπαγέρο. Ζέρης Πίτου Γκαρσία και ο Πίτου Γκαρσία μια μεγάλη αλλαγή αριστερά για τον Δεμίρ Τζόγλου. Έχει και τον Ντόση πάντα δίπλα του. Συγκλίνει ο Δεμιρτζόγλου. Περνάει και ακόμα έναν αντίπαλο και έναν δεύτερο. Στεκεντρώνεται ο Δεμιρτζόγλου με το δεξί. Τώρα σουτάρει στα χέρια του Χάμου. Καλή στιγμή. Ο Δεμιρτζόγλου που έκανε ένα πολύ μεγάλο σλάλομ και κερδίζει το χειροκρότημα από την εξέδρα της Νεάπολης, του σταδίου της Νεάπολης. Ωραία επίθεση. Ατομική προσπάθεια από τον Δεμιρτζόγλου. Το βολέκι που είναι μόνο Γκαλίτσιος, ο οποίος θα ανοίξει το κοντρόλ του και θα χάσει. Ο Νεμπεγλέρας ελέγχει για τον Αχιλλέα. Ανοίγει αριστερά στο Χατζή. Ο Χατζής κρατάει, πάει στο ένας με έναν με τον Ζέρι. Ο Χατζής συγκλίνει με το δεξί, εκεί που είναι μόνο ο Καμπαγέρο, αυτή η πλάγια. Μπαλιά, σιρτή. Ο Πίτου Γκαρσία ανοίγει για τον Μάντζη. Με την κορυφή, στην κορυφή να έχει περάσει τώρα ο Δημητζόγλου. Ο Μάντζης ανοίγει αριστερά στον Ντόση. Ο Ντόση κρατάει, έχει στήριγμα τον Μάντζη. Τελικώς θέλει να πάει για σέντρα. Θα βρει στον Καραμπούζη και θα φύγει έξω. Ένα μόνιμο ζευγάρι, είτε τον Ντόση Καραμπούζη, είτε το Δεμιρτζόγλου Καραμπούζης, επέλεξαν και παίξαν πολύ από εκείνη την πλευρά του Αχιλλέα, θα λέγαμε, οι γηπεδούχοι, και λιγότερο ίσως από εδώ, από αριστερά, από τον Μάρκου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Από τα αριστερά, μια ατομική του Ντόση, φέρνει την μπάλα στην περιοχή και βαλιά του Μάντζη. Ο Χάμος θα βγάλει και τώρα η μπάλα στον Μάρκου, ο οποίος θα συγκρουστεί τελικά με τον Ζέρι, και από τον Ζέρι μπάλα θα φύγει έξω. Ο Ζέρις που θα πέσει άσχημα στο έδαφος. Διαμαρτύρεται και το κοινό φυσικά για φάουλ. Μια σύγκρουση μεταξύ Ζέρι και Χατζή τελικά. Όχι Μάρκου. Ο Ζέρις ψηλά και ο Τλούπας λίγο σκερδισμένος. Ο Πέντα. Δεμιρτζόγλου και ξανά Πέντα. Ενώ συμπληρώσαμε τώρα τα πρώτα δύο λεπτά, πάμε στα τρία. Μια παλιά για τον Δεμιρτζόγλου δεν είναι καλή. Ο Δεμιρτζόγλου τώρα θα κυνηγήσει να πιέσει και τον Καραμπούζο. Ο Καραμπούζο σε ένα τακουνάκι. Μήπως προλάβει επερχόμενος συμπαίχτης να κρατήσει και τελικώς κράτησε ο Καραγκούνης. Τώρα μακριά όπως από τον Οικονόμ. Όπως είπαμε, είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος για τον Αχιλλέα. Μπάλα θα περάσει εκτός από τον Τζελίδη. Ενώ να, τώρα ετοιμάζονται σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλαγή για τον κύριο Παραφέστα, να δούμε ποιος θα μπει. Έρχεται κοντά και ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Μπαλιάγκας, για να γράψει αυτή την αλλαγή. Ο αναγνώστης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο γήπεδο με το νούμερο 14, αυτός που αποχωρεί. Πρέπει να είναι με το 7 ο Μίχος, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε τώρα τον ποδοσφαιριστή. Ο Μίχος είναι αυτός που αποχωρεί λοιπόν. Μίχος αναγνώστης. Αυτή η πρώτη αλλαγή για τον κύριο Παραφέστα, ο οποίος σίγουρα από εδώ και μπρος θα χρειαστεί να υπολογίσει και τα επόμενα παιχνίδια στη διαχείριση του ρόστερ του. Σίγουρα τα δύο τέρματα δεν είναι απαγορευτικό να κυνηγήσει το κάτι παραπάνω σήμερα, αλλά δύο τέρματα και στο συγκεκριμένο γήπεδο, αυτό είναι που κάνει την ζωή του Αχιλλέα ακόμη πιο δύσκολη. Ο Τζελίδης τώρα αριστερά θα παίξει με τον Ντόση. Ο Ντόση κρατάει, ψάχνει τις επιλογές του, σκρατάει και λίγο παραπάνω. Παίζει τελικά παράλληλα την μπάλα στον Γκαλίτσιο. Ανοίγεται και ο Πίτου Γκαρσία να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Πίτου Γκαρσία κρατάει και δίνει τώρα στον 5-5. Και δίπλα του και ο Πίτου Γκαρσία και ο Ζέρις. Τελικώς ο 5 βάζει σε ατομική προσπάθεια. Θα χάσει από τον Ιωσελίδη τον αναγνώστη. Καραγκούνης καθυστερεί.
ανάμεσα σε τέσσερις, τελικώς βρήκε τον Εμπεγκλέρα. Εμπεγκλέρα σήκωσε κατευθείαν για τον αναγνώστη. Με το κεφάλι βγήκε γρήγορα, ο Αγκαλίτσιος κέρδισε. Ζέρι σήκωσε, ο Εμπεγκλέρας ψηλά η μπάλα. Εκεί που είναι τώρα ο Βούλγαρης. Βούλγαρης κρατάει, δεν μπορεί να περάσει γιατί κόβει ο Καμπαγέρο. Μάντζης κατά μέτωπο με το Δεμιρτζόγλου να κάνει κίνηση. Ποιος τώρα θα πάρει την μπάλα. Όχι, κόντραρε και στον Κούλπα. Ναι, από τα πόδια του Κούλπα η μπάλα έφυγε έξω. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ο Μάντζης το κέρδισε. Να δούμε αν το εκτελέσει ο ίδιος. Θα αφήσει για τον Ντόση. Έτσι θα γίνει, θα αφήσει τον Ντόση την μπάλα. Ενώ εντείνεται η προθέρμανση για τους παίχτες και των δύο ομάδων, και για τον Αχιλλέα αλλά και για τους γηπεδούχους. Οι γηπεδούχοι που λογικά τώρα θα προχωρήσουν στην πρώτη τους αλλαγή. Αυτός ο οποίος βγάζει τη φόρμα του για να μπει στο παιχνίδι, από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι ο Χρήστος Κολάς. Ίσως είναι η πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Πίτου Γκαρσία ανοίγει δεξιά του στον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος παίζει τώρα με τον Πίτου Γκαρσία. Ωραία, κάθετα, πέρασε η μπάλα. Ο Ζέρης τώρα πατάει περιοχή. Πιέζει ο Μάρκου στην μπάλα. Ο Μάρκου, πολύ σωστή παρέμβαση από τον Μάρκου. Η μπάλα είναι κόρνερ. Ο Μάρκου ρίσκαρε, πέσει στα πόδια του Ζέρη. Ίσως ρίσκαρε και με το πέναλτι, αλλά βρήκε μπάλα και έκανε ένα σωστό και καθόλου ανώμημο κόψιμο στον αντίπαλό του. Πίτου Γκαρσία σε άλλο ένα κόρνερ από τα πάρα πολλά που έχει εκτελέσει αυτό το πρώτο ημίχρονο γηπεδούχος ομάδα. Στο πρώτο δοκάρι με τα κουνάκια πήγε να φέρει την μπάλα πιο μέσα στην περιοχή ο Δεμιρτζόγλου. Τώρα που μακρύνθηκε, ωραίο τάκλιν του Πέντα και από τα πόδια του αναγνώστη. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Πίτου Γκαρσία πίσω με το πλάγιο που εκτελεί στον Ζέρι. Ζέρις στον Ντόση και από τα αριστερά, μάλλον θα δοκιμάσει να επιτεθεί τώρα η γηπεδούχος ομάδα. Αλλαγή του Ντόση τελικά δεξιά ξανά στον Πίτου Γκαρσία. Πατάει στον Ζέρι. Ο Ζέρι ξανά ο Πίτου. Ωραία στον Πεντά. Ο Πεντά έχει χώρο. Τελικώ παίζει κάτω στο Ζέρι. Ο Ζέρι εντό περιοχή. Να δούμε πώ θα φέρει την μπάλα μέσα. Στο δεύτερο δοκάρι. Ο Καραμπούζη αφήνει. Μπάλα περνάει τελικά για τον Μάντζη. Ωραία στριφογυρίζει ο Μάντζη. Με το εξωτερικό στην περιοχή. Μπάλα. Κακή απομάκρυνση πρώτου οικονόμου. Το σουτ έξω. Το σουτ είναι από τον Μάντζη. Καλή στιγμή από τον Μάντζη. Μπάλα εκτό. Ο Χάμο. Μάζεψε μια μπάλα για να δώσει συνέχεια. Καλή στιγμή με τον Μάντζη να μην βρίσκει το στόχο του. Με το 18, όντως ο Χρήστος Κολάς είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο γήπεδο. Σίγουρα είναι ένας υψηλός όμως επιθετικός. Πιθανότατα θα περάσει στην κορυφή της επίθεσης. Άρα μπορούμε να ρισκάρουμε και να πούμε ότι είτε ο Ηλιόπουλος είτε ο Μάντζης θα είναι ένας εκ των δύο που θα αποχωρήσει. Καμπαγέρο και Πέντα. Τώρα Πίτου Γκαρσία. Πίτου Γκαρσία πιο αριστερά στο Δημιρτζόγλου. Πέντα με το κεφάλι στον Ντόση. Ο Ντόση κρατάει. Πέντα. Πίτου Γκαρσία στον άξονα η μπάλα και μεγάλη αλλαγή για τον Ζέρι. Δεν είναι πολύ καλή. Ο Ζέρις με αυτοθυσία κρατάει αυτό το περίεργο τάκλιν στον αέρα. Γκαλίτσιος. Γκαλίτσιος σηκώνει για τον Μάντζη. Ηλιόπουλος. Καλή παρέμβαση του Μάρκου, ο οποίος απομακρύνει. Είναι στο έδαφος. Προβολή, μάλλον από παίχτη του Βόλου. Και φάουλ για τον Αχιλλέα. Από τον ρέφερι, τον κύριο Σουλίδη, από την Ένωση Κοζάνης. Ο Άκης Πέτρου μαζί με τον ποδοσφαιριστή της ομάδας, τον τεχνικό διευθυντή, με τον Χρήστο Κολά. Να του δίνει και τελευταίες οδηγίες εκεί ο κύριος Πέτρου. Ο Κολάς, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μάντζη. Σίγουρα ένας παίκτης ο οποίος δέχτηκε αρκετά χτυπήματα στον πρώτο ημίχρονο, είχε και μια περίεργη προσγείωση, τον προστατεύει ο κύριος Φεράντο. Ο Μάντζης λοιπόν θα ξεκουραστεί, η αποστολή εξετελέστηκε όπως λέμε, καθώς η ομάδα του έχει πετύχει 4 τέρματα, αυτός έκανε το σημαντικό δεύτερο τέρμα της ανατροπής στο 11ο λεπτό, γράφοντας το 2-1. Μπορεί να περάσει τον πάγκο και να δώσει την θέση του σε ένα νεαρό επιθετικό ο οποίος ήρθε από τον Μαρτίνο. Για να δούμε αυτή την κάθετη. Δεν θα περάσει όμως γιατί είναι σωστή παρέμβαση του Τζελίδη. Πίτου Γκαρσία θέλει να βγάλει με τη μία στον Κολά την μπάλα, ο οποίος μπαίνει ανάμεσα σε Οικονόμου και Κούλπα. Αλλά η μπάλα θα φύγει κατευθείαν στα χέρια του Χάμου. Δυνατή η κάθετη, όπως πήγε να μπει ανάμεσα στους δύο σέντερ μπακ εκεί ο Κολάς. Θα χαθεί ευκαιρία. Μάρκου αριστερά. Δεν έχει τόσο πολύ πίσω όσο ο Καραμπούζης, αλλά σίγουρα τον πατάει περιοχή ο Ζέρης. Βρίσκεται απέναντι και σε Ζέρη και σε Ηλιόπουλο. Έχει δύσκολο έργο σίγουρα και ο Μάρκου. Ο Ζέρης στον Πίτου Γκαρσία με τον Καραγκούνιο. Πίτου Γκαρσία τον προσπέρασε πολύ εύκολα. Πέντα, όχι, ο Καβαγέρο είναι αυτός που ελευθερώνει πίσω στον Τζελίδη.
Πέντα και Τζελίδης τώρα. Ζητάει και ο Πιτουγκαρσία την μπάλα. Τελικώς ο Τζελίδης θα παίξει κατευθείαν με τον Κολά μέσα στην περιοχή. Πέφτει και έχουμε πέναλτι. Το οποίο κερδίζει, όχι, δεν είναι ο Κολάς, είναι ο Ηλιόπουλος αυτός που έχει κερδίσει το πέναλτι. Ευκαιρία για άλλο ένα τέρμα για τους γηπεδούχους στο 55ο λεπτό. Ο Ηλιόπουλος έξυπνα εκεί, κερδίζει το πέναλτι. Ωραίο γέμισμα του Τζελίδη, ο οποίος την ώρα που τους δούσε την παλιά την αλλαγή, ο Πίτου Γκαρσία, αυτός επέλεξε να γεμίσει, να βρει τον Ηλιόπουλο. Πολύ ωραία λόμπα στην πλάτη της άμυνας με τον Ηλιόπουλο να κερδίζει το πέναλτι. Και έχουμε και μια κίτρινη κάρτα του κύριου Σουλίδη στον Μάρκου. Πιθανότητα είναι για παράπονα, γιατί δεν έχει εμπλοκή στη φάση ο Μάρκου. Ήταν πολύ μακριά το σημείο στο οποίο έγινε το πέναλτι. Ο Ηλιόπουλος το τρύπωσε ανάμεσα σε Κούλπα και Οικονόμου, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, και πήρε το πέναλτι. Και θα εκτελέσει το πέναλτι ο ίδιος ο Ηλιόπουλος. Ο Ηλιόπουλος, ο οποίος τις πρώτες αγωνιστικές ήταν πρώτο σκόρερ για την ομάδα του, συνέχεια του έκανε την προσπέραση ο Μάντζης και πλέον παραμένει πρώτο σκόρερ μόνο ο Μάντζης. Ο Ηλιόπουλος που θέλει να πετύχει ένα τέρμα θα τον πλησιάσει σε μια ισοάτυπη, θα λέγαμε, κόντρα μεταξύ του. Ηλιόπουλος, γκολ στην δεξιά γωνία, κάνει το 5-2. Είναι ο ίδιος που κερδίζει και εκτελεί το πέναλτι. Στα 56 λεπτά λοιπόν παιχνιδιού τώρα έχουμε μπει. Το 5-2 είναι γεγονός. Ο Ηλιόπουλος κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος το πέναλτι. Και έτσι διαμόρφωσε το 5-2. Ένα σκορ που αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά βαρύ για την ομάδα του Τάκη Παραφέστα. Σίγουρα ακόμα και αν δεν υπολόγιζε στους 3 βαθμούς ή σε κάποιο βαθμό σήμερα, δεν θα ήθελε να ανεβεί ο δείκτης του σκορ πάρα πολύ. Αποχωρεί να δούμε ποιος ο Μάρκου είναι. Και αυτός που έχει πάρει τη θέση του είναι ο Κουρούμαλος. Ο Κουρούμαλος λοιπόν στη θέση του Μάρκου. Η δεύτερη αλλαγή για τον κύριο Παραφέστα. Κουρούμαλος στη θέση του Μάρκου. Κουρούμαλος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα παίξει ακριβώς την ίδια θέση, θέση του αριστερού πιστοφύλακα. Για να δούμε ωραίο κλέψιμο του Πέντα τώρα στο παιχνίδι μας. Συγκλίνει ο Ηλιόπουλος, πάει την μπάλα στο Δεμιρτζόγλου, ωραίο σουτ. Η μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Χάμου. Πολύ ωραία εκτέλεση με τον Δεμιρτζόγλου και δύσκολη θα λέγαμε, γιατί ο Δεμιρτζόγλου επέλεξε να εκτελέσει με το ανάποδο πόδι, με το δεξί. Ένας καθαρόαιμος αριστερός εξτρέμ, αριστεροπόδαρος. Ενώ θα απαντήσει στις αλλαγές του κύριου Παραφέστα. Στη δεύτερη αλλαγή και ο γηπεδούχος ομάδα του Χουάν Φεράντο, με τον Άκη Πέτρο να οδηγείται μαζί με τον Μιλιώτη στο χώρο του κέντρου για να γίνει αλλαγή. Ενώ έχουμε παιχνίδι όμως με τον Πέντα να παίζει ωραία κάθετα. Ο Χάμος βγαίνει, δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση ο Ηλιόπουλος. Μπλοκάρει ο Χάμος. Ο αναγνώστης στον Κουρούμαλο. Ο Κουρούμαλος μακριά για να μην ρισκάρει σε ένα χώρο που είναι μόνο ντόσης. Ωραία με το κοντρόλ. Αποφεύγει τον αντίπαλο του Χατζή, ο οποίος έχει πάει δεξιά από ένα σημείο και μετά. Καμπαγέρο. Ωραία αλλαγή. Όχι, εκεί είναι μόνο αναγνώστης. Κόβει, παίζει τον Καραγκούνη. Καραγκούνης στριφογυρίζει, θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ από τον Πέντα. Το κερδίζει ο μέσος του Αχιλέα. Ενώ έχουμε διακοπή γιατί θα γίνει η αλλαγή. Να δούμε ποιος θα περάσει εκτός. Ο Ηλιόπουλος. Μιλιώτης που παίζει συνήθως στα φτερά της επίθεσης, δεξιοπόδαρος λογικά. Δεξιά θα παίξει εκεί που έπαιζε ο Ηλιόπουλος, γιατί αυτός είναι που βγάζει ένα προστατευτικό και αποχωρεί. Έτσι λοιπόν, μετά τον Μάντζη και ο Ηλιόπουλος θα περάσει εκτός για να μπει στη θέση του ο Μιλιώτης. Επομένως, κατά τα 2/3 η επίθεση των γηπεδούχων είναι διαφορετική πλέον. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μιλιώτης είναι δεξιά, ο Κολάς λογικά θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και ο Δεμιρτζόγλου αριστερά, παίχτης που βέβαια αγωνιζόταν και στο πρώτο ημίχρονο κανονικά. Ενώ αλλαγή τρίτη για τον κύριο Παραφέστα ετοιμάζεται αμέσως. Να δούμε με το νούμερο 12, ο Αραπίτσας είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι. Ίσως μετά από αυτό το φάουλ με τον Εμπεγλέρα να είναι πίσω την μπάλα. 59 λεπτά παιχνιδιού, το 5-2 παραμένει. Νεμπεγλέρας, πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Ζέρι. Ο Καραμπούζης θέλει να ξαναγεμίσει, ο Τζελίδης πιο μακριά. Πίτου Γκαρσία.
Ωραία παλιά για τον Μιλιώτη, ο οποίος τρέχει να κυνηγήσει αυτή την μπάλα. Βέβαια είναι πολύ δυνατή ο Χάμος, εύκολα μπλοκάρει. Και κερδίζει και κάποια δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα κάνει βολέο και θα παίξει με τον Κούλπα. Ο Κούλπας ψάχνει τις επιλογές του. Κάθετα για τον Εμπεγλέρο. Ο Εμπεγλέρας ανοίγει ωραία δεξιά στον Καραμπούζη. Κούλπας γεμίζει. Ο Καραγκούνης και το όρθιος και θέλει να βρει τον Εμπεγλέρα. Ο Εμπεγλέρας ωραία για τον Χατζή. Όχι για τον. Δεν μπορούμε να προσέξουμε ποιος είναι. Εκεί τελικώς ο Πέντα βγαίνει κερδισμένος. Αυτός που είχα στην μπάλα πριν ήταν ο Βούλγαρης, δεν ήταν ο Χατζής. Για να δούμε τον Πέντα και τις επιλογές που έχει. Στριφογυρίζει, περνά τον Καραγκούνη, γυρίζει πίσω και ταλαιπωρεί και τον παίχτη του Αχιλέα. Ο Πέντα σε ένα σόλο. Και τώρα ο Ζέρης. Και μια αλλαγή τώρα ξανά αριστερά για τον Τζελίδη. Σίγουρα πλέον είναι διαδικαστικό το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Το 5-2 δεν αφήνει περιθώρια για να αλλάξει τουλάχιστον ο νικητής της αναμέτρησης. Το σκορ σίγουρα υπάρχει πολύς χρόνος για να έχουμε κάποιες αλλαγές. Τα χειροκροτήματα που μόλις προηγήθηκαν ήταν για τους Μάντζη και Ηλιόπουλοι, οι οποίοι αποχωρούν για τα αποδυτήρια οριστικά για τον ντους. Τώρα ο Ζέρης, όπως περιμένει να κάνει το πλάγιο, θα περιμένει όμως γιατί ο κύριος Μπαλιάγκας οδηγείται στην γραμμή του κέντρου για να γίνει αυτή η αλλαγή με τον ποδοσφαιριστή με το νούμερο 11, με τον Βούλγαρη να αποχωρεί και τον παίκτη με το νούμερο 12, τον Αραπίτσα, να μπαίνει στο παιχνίδι. Τρίτη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Ζέρης με την μπάλα στα χέρια. Ο Ζέρης θα κάνει αυτό το πλάγιο, ψάχνει να βρει τις επιλογές του. Ζέρης, Καμπαγέρο και η μπάλα έρχεται από τον Ζέρη πιο πίσω στον Πιτου Γκαρσία. Πιτου Γκαρσία ανοίγει πιο δίπλα στον Τζελίδη, πιο αριστερά για τον Ντόση. Δυνατή πάσα, έχει περάσει η μπάλα εκτός. Δεν μπορείς να την κρατήσει στο γήπεδο ο Ντόσης. Αλλάζει λοιπόν πάλι η κατοχή της μπάλας και ο Αχιλλέας έχει τον έλεγχο. Βλέπουμε και άλλους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στον πάγκο των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν άλλη μία αλλαγή. Ο ένας που μπορείς να διακρίνουν είναι ο Σαλαμούρας, ο άλλος πρέπει να είναι ο Θωμάς ο Παπαδόπουλος. Ένας από τους δύο λογικά θα είναι η τελευταία αλλαγή των γηπεδούχων. Πιθανότατα είτε ο Πέντα είτε ο Πιτου Γκαρσία να είναι οι αλλαγές, η αλλαγή επόμενη. Παίχτες που σίγουρα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν άλλο από την ώρα που έχει καθαρίσει η ομάδα του στο παιχνίδι. Για να δούμε ο αναγνώστης που κερδίζει εδώ μια μπάλα και θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ωραία στον Εμπεγλέρα. Στρώνει στον Καραγκούνη την μπάλα ο Εμπεγλέρας. Με το αριστερό Καραγκούνης είναι αδύναμο, κάπου βρήκε η μπάλα. Όχι, κατευθείαν έξω πάει. Αλλά το Καραγκούνη είναι out. Ο Μπουργάνης σιγά σιγά θα δώσει συνέχεια. Δεν θα έχουμε την παραμικρή καθυστέρηση εδώ σε αυτό το ελεύθερο. Δεν έχουμε ακόμα αλλαγές. Ωραία, ο Μπουργάνης μεταβιβάζει στον Πέντα. Καλό tackling κόψιμο με φάουλ όμως, λέει ο κύριος Σουλίδης. Το φάουλ αυτό από τον Χατζή. Ο Χατζής που έχει πάει και παίζει δεξιά και έχει έρθει αριστερά ο αναγνώστης. Μια εσωτερική αλλαγή για την ομάδα του Αχιλλέα. Όπως βλέπω και εγώ στα τελευταία λεπτά δηλαδή. Με την κορυφή να ανοίγει εξ ολοκλήρου στον Βούλγαρη. Όχι, ο Βούλγαρης έχει αποχωρήσει. Ο Αραπίτσας είναι αυτός που παίζει στην κορυφή πλέον. Ο Αραπίτσας μοναδικός προθυμένος. Για να δούμε τώρα. Στριφογυρίζοντας και κάνει και αυτός ένα σου την μπάλα έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια. Μια δοκιμή του Ντόση να απειλήσει. Θα φύγει έξω. Πολλές τελικές προσπάθειες για τους γηπεδούχους, αν μη τι άλλο. Ενώ ο κύριος Παραφέστας θα προχωρήσει και στην τελευταία του αλλαγή με το νούμερο 13. Ο Κατσακλής. Ο Κατσανάκης είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται. Και αυτός που θα αποχωρήσει, να δούμε ποιος είναι, είναι με το νούμερο 8, ο Τλούπας. Ο Τλούπας έξω, ο Κατσανάκης μέσα, ενώ ετοιμάζεται αλλαγές και για τους γηπεδούχους. Τελικώς και οι δύο νεαροί θα περάσουν, και ο Παπαδόπουλος και ο Σαλαμούρας. Νόμιζα ότι ένας από τους δύο θα γινόταν δοκιμή να περάσει. Άρα πιθανότατα και ο Πέντα και ο Πιτου Γκαρσία μπορούν να πάρουν ανάσες. Με κάθε ρίσκο βέβαια η αλλαγή. Για να δούμε το βολέ τώρα του Χάμου. Σε ένα χώρο που είναι μόνο Τζελίδης. Ο Τζελίδης με το κεφάλι θα βρει τον Ντόση. Ο Ντόσης πίσω. Εκεί που είναι ο Γκαλίτσιος. Τώρα ο Πέντα. Μπουργάνης. Γεμίζει. Ο Κολάς δεν παίρνει καλή θέση. Δυνατά ο Οικονόμου. Πιτου Γκαρσία. Καμπαγέρο. Και πίσω στον Τζελίδη. Τζελίδης. Και ξανά Πιτου Γκαρσία. Τζελίδης. Ο Καραγκούνης θέλει να πιέσει τον Μπουργάνη, αλλά
Ο Μπουργάνης ωραία, θα βρει τον Γκαλίτσιο. Πέντα. Ωραία. Ο πέντα για τον Πίτου Γκαρσία και η μπάλα αριστερά. Για το Δημητζόγλου. Το γύρισμα κάπου κοντρά την μπάλα. Κόρνερ ή out. Κατευθείαν θα δω για το Δημητζόγλου. Για να δούμε. Μάλλον κόρνερ έχει δώσει, γιατί ο Πίτου Γκαρσία πηγαίνει προς το σημείο του κόρνερ για να, τη συνέχεια. Ενώ έχουμε και αλλαγές. Θα αργήσει λίγο το κόρνερ καθώς ο κύριος Μπαλιάγκας πηγαίνει στην σέντρα. Να δούμε ποιες θέσεις θα πάρουν οι δύο ποδοσφαιριστές, οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Αυτός που αποχωρεί πρώτα είναι ο Τζελίδης και αυτός που μπαίνει είναι ο Θωμάς ο Παπαδόπουλος. Ναι. Έτσι λοιπόν, μία συμμετοχή και για τον Παπαδόπουλο. Ενώ η δεύτερη αλλαγή που είχε σκοπό να κάνει δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει μάλλον μετά την εκτέλεση του κόρνερ, με τον Σαλαμούρα να περιμένει και τελικά να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι πριν την τελευταία αλλαγή για τους γηπεδούχους. Μην του Γκαρσία στο πρωτοκάρι, μια κεφαλιά έξω από το κεφάλι του Κολά, ο οποίος δείχνει να πονάει και είναι στο έδαφος. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σύγκρουση με κάποιον αντίπαλο, τελικώς είναι καλά ο Χρήστος Κολάς και σηκώνεται. Μπορεί να συνεχίσει κανονικά. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Ο Θωμάς Παπαδόπουλος που πήρε και τη θέση κανονικά όπως έπαιζε ο Τζελίτης, δηλαδή στο κέντρο της άμυνας λογικά θα παίξει δίπλα στον Γκαλίτσιο. Ενώ αυτός που θα αποχωρήσει είναι ο Πίτου Γκαρσία, ο οποίος μάλλον έμεινε για να εκτελέσει το προηγούμενο κόρνερ και γι' αυτό δεν έγινε η αλλαγή μαζί πριν με το Θωμά τον Παπαδόπουλο του Σαλαμούρα. Ο Σαλαμούρας που θα περιμένει για να έρθει από, και από το κόρνερ ο Πίτου Γκαρσία και να αποχωρήσει με το χειροκρότημα όλων των φιλάθλων εδώ στην Νεάπολη. Σίγουρα ο Πίτου Γκαρσία είναι κάτι ξεχωριστό για τους γηπεδούχους. Είναι το βαρύ όνομα όπως λέμε και γι' αυτό παίρνει και τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τα χειροκροτήματα. Ο Θωμάς Παπαδόπουλος που θα κάνει ένα φάουλ εδώ, το φάουλ που κερδίζει ο νέος ελθόντας Αραπίτσας. Ένα δεύτερο χειροκρότημα γιατί πέρα από την αλλαγή αποχωρεί για τα αποδυτήρια ο Πίτου και με τη σειρά τους όλοι οι φίλοι των γηπεδούχων θα του δώσουν το χειροκρότημα. Ένα γέμισμα του Νεμπεγλέρα σε ένα χώρο που είναι τώρα ο Χατζής που μπαίνει στην περιοχή ψηλά, κακό τελείωμα του Χατζή, μπορούσε να μειώσει αλλά δεν θα καταφέρει, η μπάλα θα φύγει έξω. Ο Μπουργάνης που θα πάρει μια μπάλα πίσω την εστία του για να δώσει συνέχεια, καθώς αυτή με την οποία πεζόταν το παιχνίδι έχει φύγει πολύ μακριά, πολύ κακό τελείωμα από τον Χατζή. Υπενθυμίζουμε 67 λεπτά συμπληρωμένα, έχουμε μπει στο 68. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 5-2 του Αχιλέα Φαρσάλων. Ο Μπουργάνης θα δώσει σιγά σιγά συνέχεια, καθώς έχουν συμπληρωθεί και οι αλλαγές για τον κύριο Φεράντο. Να τις αναφέρουμε για μια φορά ακόμα. Ο Παπαδόπουλος, ο Σαλαμούρας, ο Μιλιώτης και ο Χρήστος Κολάς είναι οι παίκτες που έχουν περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάντζης, ο Ηλιόπουλος, ο Τζελίδης και ο Πίτου Γκαρσία είναι οι παίκτες που έχουν αποχωρήσει για τους γηπεδούχους. Ο Μιλιώτης που ελέγχει στο κέντρο ανοίγει στον Θωμά Παπαδόπουλο πίσω. Και τώρα ο Καβαγέρο ελέγχει στο κέντρο για να ανοίξει το ζέρι δεξιά. Αυτός πίσω στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος κρατάει. Ψάχνει τις επιλογές. Τελικώς παίζει με τον Σαλαμούρα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές πολύ νεαρής ηλικίας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι δύο εκεί στο όριο των 18 χρόνων. Για να δούμε αυτό το γέμισμα αριστερά για τον Δημητζόγλου. Από το κεφάλι του Καραμπούζη, μπάλα θα φύγει έξω. Είναι πλάγιο για τους γηπεδούχους. Ενώ τα 68 είναι συμπληρωμένα, πάμε για τα 69 λεπτά. Υπενθυμίζουμε το 5-2 παραμένει. Ο Σαλαμούρας είναι γεννημένος το 2015, πρώτο του 2000, οριακά 18 χρονών. Ο νεαρός Αχιλλέας Σαλαμούρας, όπως εμπιστεύομαι αυτή τη στιγμή και τις σημειώσεις μου. Ενώ ο Θωμάς Παπαδόπουλος, γεννημένος 25 Δευτέρου του 2000, δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 18 του έτη. Ο Θωμάς Παπαδόπουλος, 17 ετών ουσιαστικά και 11 μηνών. Ο Καμπαγέρο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Κρατάει και ανοίγει πιο δίπλα στον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος στον Ντόση αριστερά.
Γκαλίτσιος που έχει πάει σε θέση ουσιαστικά που αγωνίζεται ο Τζελίδη σαν αριστερός κεντρικός αμυντικός και σαν δεξιός σεντερμπάκ, όπως λέμε, είναι ο Θωμάς Παπαδόπουλος. Ο Σαλαμούρας. Ωραία η παλιά στην πλάτη της άμυνας. Δεν υπάρχει offside. Ο Ζέρης τώρα πατάει περιοχή. Θα τελειώσει ο ίδιος ο χάμος. Σωστά τοποθετημένος στην επαναφορά. Περιμένει ο Μιλιώτης. Μιλιώτης το ένας με έναν. Περνάει έναν, περνάει κι άλλον έναν και κάνει την παράλληλη ο χάμος. Μπλοκάρει από κοντά. Δοκάρει. Απίστευτη ευκαιρία για τον Χρήστο Κολά. Μπροστά στο φάτσα που λέμε με το 6-2. Ο Χρήστος Κολάς θέλει να σκοτώσει τον αντίπαλο goalkeeper και τελικά στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ δυνατό σου τράνταξε η εστία του Αχιλέα Βαρσάλων. Λίγο πριν συμπληρωθούν λοιπόν τα 70, τώρα μπαίνουμε στα 70, ο Κολάς ήρθε πολύ κοντά στο να χρηστεί σκόρερ, να ανοίξει λογαριασμό για την καινούργια του ομάδα, όσον αφορά τα προσωπικά του τέρματα βέβαια. Καθώς σε αυτή τη συμμετοχή εδώ, σήμερα μπροστά στο κοινό της ομάδας του, στην Νεάπολη, θα μπορούσε να χρηστεί σκόρερ. Έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Πέντα, ο οποίος ελέγχει, ανοίγει πίσω στον Μπουργάνη. Ο Μπουργάνης κρατάει, θα δώσει δίπλα του στον Γκαλιτσιό. Δόσεις, λάθος, η μπάλα έχει βγει εκτός. Ο Χατζής, ο οποίος κρατάει για να δώσει συνέχεια με αυτό το πλάγιο. Να πούμε και για τις αλλαγές των φιλοξενούμενων. Αυτοί που έχουν αποχωρήσει είναι ο Μάρκου, ο Μίχος, ο Τλούπας και ο Βούλγαρης. Ο Αραπίτσας, ο Κατσανάκης, ο Αναγνώστης και ο Κουρούμαλος είναι οι παίκτες που έχουν περάσει εντός του αγωνιστικού χώρου. Τέσσερις αλλαγές για κάθε ομάδα. Δεν θα έχουμε καμία αλλαγή από εδώ και μπρος. Αυτοί οι 22 ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, αυτοί θα ολοκληρώσουν και τα 90. Τα 20 λεπτά δηλαδή που απομένουν μέχρι να συμπληρωθούν τα 90 λεπτά. 71 λεπτά παιχνιδιού. Το 5-2 παραμένει, πολύ κοντά μας στο 6-2 λίγο πριν με τον Χρήστο Κολά να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι. Το πλάγιο είναι από τα αριστερά για τους γηπεδούχους με τον Ντόση να δίνει συνέχεια, να παίζει με τον Γκαλίτσιο δίπλα του, αυτός με τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλος κρατάει, ωραία αλλαγή, αριστερά. Τώρα είναι ο Παπαδόπουλος, αυτός που ήταν πριν με την μπάλα ήταν ο Καμπαγέρο. Και αυτός έδωσε τον Παπαδόπουλο την μπάλα. Για να δούμε, κολλάς εντός περιοχής πριν έρθει σε επαφή με την μπάλα και να τελειώσει. Ο Οικονόμου πετάει σε κόρνερ. Σίγουρα πολύ επικίνδυνος, πολύ κινητικός ο νεαρός Χρήστος Κολάς για τους γηπεδούχους. Ο παίκτης που αποκτήθηκε από τον Μαρτίνο, ένας νεαρός επιθετικός που ήρθε βέβαια για να δώσει ανάσες και στον Μάντζη. Ένας επιθετικός που είναι υψηλός όμως, αυτό που λέμε φορ περιοχής. Ο Πέντα με πάσα στο Σαλαμούρα θα εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα ξανά ο Πέντα. Ο Πέντα έχει χώρο, στρώνει στον Καμπαγέρο. Ο Καμπαγέρο ψάχνει τις επιλογές του. Σουτ κάνει με το δεξί. Γκολ! Γκολ από τον Καμπαγέρο στο 72. Καμπαγέρο κάνει και αυτός ένα τέρμα. Κάνει το 6-2, ένα ωραίο τέρμα τον Καμπαγέρο. Σίγουρα πολύ κακή τοποθέτηση του χάμου. Ο χάμος δεν τοποθετήθηκε σωστά, είδε την μπάλα ουσιαστικά να περνάει κάτω από το σώμα του. Η μπάλα έσκασε και έφυγε για να αναβαφθεί στην εστία. Το 6-2 από τον Καμπαγέρο, σίγουρα με πολύ σημαντική ευθύνη, φέρει πολύ σημαντική ευθύνη εδώ και ο χάμος. Και έτσι το σκορ ανεβαίνει στο 6-2, δείχνει το σκορ. Με τον Αχιλέα Βαρσάλων, από ό,τι φαίνεται, να μην μπορεί να αποφύγει την συντριβή σήμερα στη Νεάπολη. Σίγουρα δεν ήταν αυτό ο σκοπός, το να πάρει βαθμό ή βαθμού σήμερα σε ένα γήπεδο όπου δεν το έχει καταφέρει κανείς μέχρι τώρα. Αλλά σίγουρα θα ήταν σημαντικό να φύγει με όσο τον πιο συμμαζεμένο, θα λέγαμε, σκορ. Το 6-2 είναι ένα βαρύ σκορ για την ομάδα του Τάκη Παραφέστα, σίγουρα. Για να δούμε τώρα ένα γέμισμα στα τυφλά από τον Ζέρι, ο οποίος πιέστηκε. Ο Πέντα και τώρα ο Κολάς. Μπάλα θα έρθει αριστερά. Κολάς και Δεμιρτζόγλου. Δεμιρτζόγλου κρατάει. Ο Πέντα ανάμεσα σε πολλούς θα κρατήσει την κατοχή. Τώρα θα ανοίξει πιο δίπλα του. Ο Κολάς που έχει μείνει στην άκρη. Τώρα ο Ντόσης. Ντόσης. Και Μιλιώτης. Δεμιρτζόγλου στρώνει στον Καμπαγέρο. Ένα σούτ στην πλάτη του Οικονόμου. Παπαδόπουλος. Καμπαγέρο. Αριστερά ο Ντόσης. Ο Ντόσης κρατάει. Βλέπει το δεύτερο δοκάλι τον Ζέρι. Η πρώτη κεφαλιά είναι καλή. Απομακρύνει ο Κουρούμαλος. Τώρα ακόμη πιο μακριά για τον Αραπίτσα. Από την πλάτη του οποίου θα πάει μπάλα στον Παπαδόπουλο. Ζέρης. Και τώρα ο Μιλιώτης.
Μιλιώτης κρατάει, πάει στο ένας με έναν, θέλει να παίξει με τον Κολά, είναι κακή συνεργασία των δύο. Νεμπεγλέρας βγαίνει κερδισμένος, Νεμπεγλέρας πέρασε και την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Παπαδόπουλος. Όμως Ζέρης δεξιά, ελέγχει ο Ζέρης, παίζει με τον Σαλαμούρα. Σαλαμούρας ανάμεσα σε δύο κρατάει, ελευθερώνει πιο πίσω στον Καμπαγέρο σε ένα χώρο που είναι μόνος του. Ανοίγει αριστερά στον Τόση. Πάει και ο Χατζής να πιέσει. Ο Τόσης εύκολα περνάει και άλλον έναν αντίπαλο και συγκεκριμένα τον Κατσανάκη, νομίζω. Δυνατό μαρκάρισμα του Κατσανάκη. Ο Τόσης παραμένει στο έδαφος. Ήταν δυνατό χτύπημα. Είδε τον αντίπαλό του να του περνάει όμορφα την μπάλα και συνέχεια βρήκε μόνο τα πόδια του αριστερού προστοφύλακα του Τόση. Το φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής είναι αρκετά μακριά και γι' αυτό θα γίνει με πάσα ο Γκαλίτσιος, ο Σαλαμούρας, ο Πέντα. Τώρα συμπληρώνουμε σιγά σιγά και τα 75, ένα τέταρτο μένει. Το passing game συνεχίζεται για τους κυπεδούχους με το Σαλαμούρα τώρα που παραλίγο να γίνει το λάθος αλλά κράτησε την μπάλα. Ο Πέντα κρατάει, θέλει να βρει πιο δίπλα συμπαίχτη, όχι τελικά πέρασε όμορφα. Ψάχνει τις επιλογές του, παίζει έξυπνα το Μιλιώτη. Ο Μιλιώτης γυρίζει και θα αφήσει την μπάλα να περάσει corner γιατί απέκρουσε ο Οικονόμου. Γύρισε έξυπνα παράλληλα. Ήθελε να βρει τον Κολάη και τον Ζέρι που είχε πάρει θέση στην περιοχή. Τελικό κόντρα, την μπάλα έφυγε corner. Ένα corner που θα πάει να εκτελέσει ο Πέντα ή ο Σαλαμούρας και δυο κατευθύνονται εκεί προς τη γωνιά, προς το δεξί corner. Αυτό για την ομάδα των γηπεδούχων. Μάλλον με πάσα, όπως κάνανε πριν. Όχι, γιατί είναι κοντά και ο Καραγκούνης που έχει. Καταλάβει τι θέλουν να κάνουν οι γηπεδούχοι και συγκεκριμένα Σαλαμούρας και Πέντα. Και έτσι ο Πέντα εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να γίνει κατευθείαν η απειλή με τον Κολά να μαζεύει την μπάλα και στο δεύτερο δοκάρι και να προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του για να γίνει η επίθεση. Ο Κολάς κρατάει και τελικά ανοίγει σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς από τον Αχιλλέα. Είναι μόνο στο Ζέρης που έχει ευκαιρία και αυτό να γεμίσει. Κακή επιλογή, ο Οικονόμου πολύ έξυπνα. Θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Αραπίτσας ανάμεσα σε τέσσερις αντιπάλους και θα κάνει ουσιαστικά πάσα στον Ζέρι. Ο Αραπίτσας είναι απελπιστικά μόνος του. Σαλαμούρας. Σαλαμούρας, Κολάς και Ντόσης. 75 λεπτά συμπληρωμένα, έχουμε πάει στα 76. Υπενθυμίζουμε το σκορ είναι 6-2 υπέρ των γηπεδούχων του Βόλου απέναντι στον Αχιλλέα Φαρσάλων. Ο Ντόσης κρατάει την μπάλα. Μεγάλη αλλαγή για τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος θα κατεβάσει όμορφα. Πιέζεται τον Καραγκούνη, ο Παπαδόπουλος κρατάει. Πέντα. Ο Πέντα πολύ ωραία περνάει από τον Καραγκούνη και τον ξαπλώνει ουσιαστικά με την προσπίση που έκανε στο έδαφος. Ωραία στην πλάτη. Ο Καραμπούζης θα προλάβει τον Δεμιρτζόγλου. Και καινούργια επίθεση τώρα με τον Δεμιρτζόγλου, το Σαλαμούρα και δίπλα τον Δεμιρτζόγλου. Ξανά ο Σαλαμούρα. Τώρα ξανά ο Δεμιρτζόγλου. Φάουλ στο Σαλαμούρα. Πολύ δυνατό. Θα έχουμε και κάρτα λογικά. Ο Χατζής είναι αυτός ο οποίος ξάπλωσε τον Σαλαμούρα με φάουλ βέβαια στο έδαφος. Θα πάρει και την κάρτα και το φάουλ είναι σε πολύ πολύ καλό σημείο. Βέβαια λείπει που η του Γκαρσία, αλλά δεν λείπουν οι καλοί εκτελεστές, οι αριστοτέχνες των φάουλ και ο Πέντα σίγουρα μπορεί να εκτελέσει εκεί. Και δεν ξέρουμε αν ο νεαρός Σαλαμούρας θα επιδιώξει δίπλα σε έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή να του πάρει τη συγκεκριμένη εκτέλεση φάουλ. Όχι, δεν είναι ο Πέντα κοντά. Αυτός που θα εκτελέσει, ούτως Σαλαμούρας όμως είναι, δεν μπορώ να διακρίνω, είναι ο Μιλιώτης, ο Μιλιώτης είναι αυτός. Ο Μιλιώτης θα εκτελέσει, άλλος ένας πολύ νεαρός ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται και ο οποίος έχει τα κότσια που λέμε, πιθανόν είναι και οδηγία βέβαια, να πάρει την μπάλα με τον Πέντα παρότι είναι στο τερέν. Να δοκιμάσει ο ίδιος να εκτελέσει το συγκεκριμένο στημένο. Σίγουρα είναι καλύτερο για δεξιόποδαρο αντί για αριστεροπόδαρο. Ο Μιλιώτης έξω. Δεν ήταν πολύ καλή εκτέλεση. Σίγουρα μια καλή προσπάθεια που αξίζει χειροκρότημα. Ο νεαρός επιθετικός. Όχι, δεν ήταν ο Μιλιώτης. Ο Δεμιρτζόγλου είναι τελικά αυτός που δοκίμασε. Σίγουρα από τους φερειστές που δοκιμάζουν και φοράνε τα ίδια παπούτσια μπορούν να μπερδέψουν πολύ εύκολα εδώ από την εξέδρα. Ο Δεμιρτζόγλου είναι αυτός ο οποίος δοκίμασε τελικά αυτή την εκτέλεση με το δεξί. Με ανάποδο πόδι, γιατί είναι αριστεροπόδαρος ο Δεμιρτζόγλου. Δοκίμασε σίγουρα κάτι πολύ πολύ δύσκολο. Ένας αριστεροπόδαρος να εκτελέσει με το δεξί. Σίγουρα από τα όμορφα της σημερινής αναμέτρησης. Πέρα βέβαια από τα 7 γκολ που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Όχι 7, 8, 6-2 υπενθυμίζουμε το σκορ ανάμεσα στους γηπεδούχους του Βόλου και τον Αχιλλέα Φαρσάλων. Η μπάλα είναι αριστερά για τον Ντόση. Ο Ντόση παίζει με τον Δεμιρτζόγλου. Δεμιρτζόγλου, Κολάς, πολύ ωραίο 1-2. Η μπάλα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει βγει. Όχι, τώρα θα έχουμε υπόδειξη. Έχει βγει η μπάλα με καθυστέρηση. Υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Εμμανουήλ. Υπενθυμίζουμε όλη η τριάδα, τόσο ο κύριος Μπαλιάγκα, όσο και ο κύριος Εμμανουήλ, οι δύο βοηθοί, αλλά και ο κύριος Σουλίδης, όλοι από την Ένωση Κοζάνης.
Η μπάλα είναι ξανά όμως για τους γηπεδούχους. Δεν μπόρεσε να κρατήσει παρά για πολύ λίγα δευτερόλεπτα την κατοχή ο Αχιλλέας και οι γηπεδούχοι ξανακέρδισαν. Πέντα. Σαλαμούρας, ωραία κάθετα για τον Δημιρτζόγλου. Ο Δημιρτζόγλου κρατάει. Ανοίγει στο Σαλαμούρα. Ο Σαλαμούρας εκτός περιοχής. Ωραία αλλαγή για τον Ζέρι. Ο Μιλιώτης κοντά. Πίσω είναι ο Καμπαγέρο. Με τον Καμπαγέρο θα παίξει σίγουρα ο Ζέρις. Καμπαγέρο πέντα. Αφήνει τελικά για τον Γκαλίτσιο. Αλέξανδρος Γκαλίτσιος, ο οποίος περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο. Αφήνει για τον Ντόση. Και τώρα Καμπαγέρο. Ζέρις. Ζέρις σηκώνει εκεί που είναι καλά τοποθετημένος ο Καραμπούζης, που διώχνει σε ένα χώρο που είναι μόνος ο Καραγκούνης. Καραγκούνης αφήνει για τον Κατσανάκη, για ένα γέμισμα του Καραμπούζη, για τον Αραπίτσα, ψηλά ο Παπαδόπουλος, κερδισμένος. Εκεί που μπάλα είναι μόνο ο Κατσανάκης. Νεμπεκλέρας, ωραία, ανοίγει αριστερά στον Κουρούμαλο. Κουρούμαλος και οικονόμου και ξανά Κουρούμαλος. Κουρούμαλος πέρασε το δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Μάρκου. Νεμπεγλέρας όμορφα για τον Αραπίτσα, κρατάει, τελικώς θα χάσει για τον, την παρέμβαση του Ζέρι. Ο Μιλιώτης έρχεται να ολοκληρώσει το κλέψιμο, ξανακερδίζει ο Μιλιώτης γιατί πρόσχερα κέρδισε ο Αραπίτσας και έχει γυρίσει μπάλα τελικώς στον Μπουργάνη από τον Καμπαγέρο. 79 λεπτά συμπληρωμένα, έχουμε το 80 λεπτό πλέον, το 6-2 παραμένει για τους γηπεδούχους, άλλα 10 λεπτά συνόπιες καθυστερήσεις στο στάδιο της Νεάπολης. Ο Πέντα, ο οποίος κρατάει. Πέντα για τον Ζέρι, ξανά πέντα, χάνει όμως από τον αναγνώστη. Αναγνώστης και Νεμπεγλέρας αλλάξαν την μπάλα. Αναγνώστης παίζει στο κενό τον Αραπίτσα. Έρχεται και ο Γκαλίτσιος, ο Αραπίτσας δεν προλαβαίνει. Ο Γκαλίτσιος κάλυψε πολύ πιο γρήγορα, σωστά την μπάλα. Παραχώρησε όμως κόρνερ υπό την πίεση του Αραπίτσα. Δεν ήξερε τι έχει στην πλάτη του, αν έρχεται κι άλλος ποδοσφαιριστής. Και για να μην ρισκάρει απέναντι σε έναν πολύ πιο φρέσκο ποδοσφαιριστή όπως ο Αραπίτσας που έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο, παραχώρησε ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα πάει να εκτελέσει ο Νεμπεγλέρας. Ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος για άλλη μια φορά θα συμπληρώσει τα 90 λεπτά. Καθώς σε πολλές περιπτώσεις, όταν είχε την ευκαιρία, ο Αχιλλέας του έδινε κάποιες ανάσες. Σήμερα έχει μείνει και θα συμπληρώσει 90 λεπτά εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Ο Κώστας Νεμπεγλέρας, σίγουρα μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα για την ομάδα του Αχιλλέα Φαρσάλων. Με πάσα εκτελέσκει και ο Νεμπεγλέρας ξαναφέρει την μπάλα στην περιοχή. Ο Καραγκούνης, ο οποίος πέφτει, στρώνει την μπάλα πιο πίσω και γίνεται και ένα σουτ έξω. Καλή στιγμή για τον Αχιλλέα, ο οποίος θα μπορούσε εδώ να μειώσει. Αν δεν κάνω λάθος από τα δεξιά, πρέπει να είναι ο Χατζής αυτός ο οποίος δοκίμασε. Ή όχι. Τώρα θα χρειαστεί να δούμε το νούμερο του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ο Χατζής, όχι, είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο Κούλπας, που είχε προωθηθεί και έπιασε αυτό το σουτ. Πολύ ωραίο σουτ του Κούλπα, η μπαλά έφυγε έξω. Είχε ευκαιρία σίγουρα να μειώσει σε 6-3 για την ομάδα του. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία όμως για τον Αχιλλέα. Ο Μπουργάνης, ο Ζέρι σηκώνεται, παίρνει την πρώτη κεφαλιά και είναι μόνο ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος ανοίγει αριστερά στον αναγνώστη. Αραπίτσας, ωραία διαγώνια για τον Καραγκούνη. Ο Καραγκούνης που είναι παντού, θα λέγαμε σήμερα. Αναγνώστης μες στην περιοχή, γυρίζει σε ένα χώρο που δεν μπορεί να πάει ο Νεμπεγλέρας. Δεν μπορεί να είναι παντού, ειδικά στο 80. Και θα κλέψουν οι γηπεδούχοι. Αυτός που επιτέθηκε κατά μέτωπο είναι ο Μιλιώτης. Έχει δεξιά του και τον Δημιρτζόγλου. Στο Δημιρτζόγλου ανοίγει, είναι πιο δυνατή από όσο την ήθελε. Θα βγει μαζί με την μπάλα έξω ο Δημιρτζόγλου. Ο Μιλιώτης νομίζω ότι εδώ έπρεπε να δώσει πιο νωρίς την μπάλα. Σίγουρα πήγε να κάνει και το κάτι παραπάνω όταν επέλεξε να ανοίξει ο Δημιρτζόγλου. Πλέον ήταν αργά, ήταν και κακή η μεταβίβαση και η μπάλα έφυγε έξω. Δέχτηκε και τα παράπονα βέβαια από την εξέδρα. Ο Ζέρι στην πρώτη κεφαλιά. Η δεύτερη κεφαλιά ήταν από τον Κουρούμαλο, έφυγε έξω και το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Ο Ζέρι πήρε την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Ο Θωμάς Παπαδόπουλος ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Ζέρι, παίζει δίπλα του στον Καμπαγέρο. Ο Καμπαγέρο παράλληλα στον Ντόση αριστερά. Ο Ντόσης παίρνει κάποια μέτρα, παίζει αριστερά εκεί με τον Μιλιώτη, ο οποίος έχει πάει αριστερά. Ίσως για να συγκλίνει με το δεξί και να μπορεί να σουτάρει. Σουτ του Ντόση, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή, άλλη μια τελική προσπάθεια. Ο Ντόσης, ο οποίος περίμενε εκεί λίγο στην μεγάλη περιοχή, σουτάρε, η μπάλα έφυγε έξω. Καλή στιγμή και για τον Ντόση, ο οποίος έψεξε εδώ ένα τέρμα. Και αυτός είναι ένας πλάγιος μπακ, ο οποίος συχνά πυκνά θέλει να δοκιμάζει το πόδι του. Είχε πετύχει εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον αντίπαλο. Και αυτός ένα πολύ όμορφο τέρμα από ακόμα πιο πλάγια απόσταση. Και γι' αυτό δοκίμασε ίσως και τώρα ένας παίκτης που δοκιμάζει από μακρινές αποστάσεις. Ένα φάουλ τώρα από τον Σαλαμούρα, το οποίο έγινε στον Χατζή. Σίγουρα το τέμπο έχει πέσει αρκετά και από τις δύο ομάδες, ιδίως από την ομάδα του Αχιλλέα.
ο οποίος θα λέγαμε βρήκε την πιο καλή ομάδα του ομίλου απέναντί του και ίσως από τις ομάδες που είναι πιο καλά προπονημένες, που παίζει σε ψηλό τέμπο σχεδόν και τα 90 λεπτά. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει το ρυθμό της οποιαδήποτε άλλη ομάδα στον όμιλο. Ο Ζέρης κρατάει. Ζέρης γυρίζει πολύ πίσω στον Μπουργάνη. Μπουργάνης για τον Γκαλίτσιο τώρα. Σίγουρα πέρα από το κομμάτι της προπόνησης, το ότι δεν δίνουν την μπάλα και κρατάνε την κατοχή σε πολύ ψηλά επίπεδα, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους αντιπάλους του Βόλου. Για να δούμε. Από τα αριστερά τώρα η επίθεση με τον Μιλιώδη να κερδίζει το κόρνερ. Πήγε να μπει σφίνα εκεί ανάμεσα σε Κούλπα και Οικονόμου. Από τα πόδια του Κούλπα η μπάλα σε κόρνερ που κερδίζει ο Μιλιώτης. Αυτός που θα πάει να το εκτελέσει είναι ο Σαλαμούρας. Κοντά πηγαίνει και ο Πέντα. Είναι ένα δίδυμο που πηγαίνει κοντά στα κόρνερ για να δουν αν προλαβαίνουν σε κάποιες περιπτώσεις να κάνουν και την πάσα και να φέρουν την μπάλα για σέντρα από πιο κοντινό σημείο από ότι το κόρνερ. Ο Νεμπεγλέρας έχει δει τον Πέντα που πηγαίνει κοντά στο Σαλαμούρα και τον ακολουθεί. Ο Σαλαμούρας φέρνει την μπάλα τώρα στην περιοχή και κεφαλιά του Εμιρτζόγλου. Δεν είναι καλή, φεύγει έξω. Πρέπει να βγει και στο κεφάλι του και στο νόμο του στη συνέχεια. Δεν γύρισε το κορμί του σωστά. Η μπάλα έφυγε έξω, out. Καλή στιγμή πάντως γιατί ο Σαλαμούρας τον στόχευσε σωστά στην περιοχή. Ο Δημητριζόγλου ήταν μόνος του, σηκώθηκε πριν την κεφαλιά, αλλά αυτή έφυγε out. Από τον Χάμο πήρε ο Κούλπας και γέμισε σε ένα χώρο που πάει να πιέσει ο Αραπίτσας, αλλά έχει καλύψει σωστά ο Γκαλίτσος. Αφήνει την μπάλα να φύγει έξω. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί καμία περίπτωση κίνδυνο με τέτοια γεμίσματα. Σίγουρα στα συν για την ομάδα του κυρίου Παραφέστα ότι έχει πετύχει δύο τέρματα, κάτι που δεν έχει κάνει κανείς άλλος εδώ στο γήπεδο της Νεάπολης. Αλλά σίγουρα το πολύ αρνητικό είναι ότι έχει δεχτεί μάλλον 6 τέρματα, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στο γήπεδο της Νεάπολης. Από τα αριστερά ο Ντόση θα δώσει συνέχεια για τον Κολά. Από το κεφάλι του Κούλπα η μπάλα θα φύγει πλάγιο, ακριβώς εκεί στο χώρο του κέντρου, σχεδόν στην γραμμή της σέντρας. Ο Ντόση θα πάρει την μπάλα. Ψάχνει να βρει συμπαίχτη. Ο Καμπαγέρο είναι δίπλα του και ελεύθερος. Αυτός θα πάρει την μπάλα ξανά. Ο Ντόσης πίσω στον Γκαλίτσιο. Και ο Γκαλίτσιος γυρίζει δεξιά τώρα την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Κολλάς έρχεται για να πάρει μια πρώτη μπάλα και γυρίζει όμορφα. Δεν είναι ο Κολλάς, είναι ο Δεμιρτζόγλου αυτός. Δεμιρτζόγλου κρατάει με το δεξί. Κάτι σαν σέντρα, κάτι σαν σουτ. Μπάλα τώρα θα φύγει. Θα ξανακερδίσει ο Δεμιρτζόγλου. Ανοίγει ωραία και το Ζέρι δεξιά. Να ευκαιρία επίθεση. Άλλη μία για τους γηπεδούχους με το Ζέρι να πάει στο ένας με έναν και από τα πόδια τελικά του αναγνώστη μπάλα να φεύγει. Κόρνερ με τον Μαρτσέλο Πέντα να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ενώ και ο Σαλαμούρας πηγαίνει κοντά. Ένα δίδυμο είπαμε σχεδόν σε όλα τα κόρνερ από την ώρα που έχει αποχωρήσει ο Πιντου Γκαρσία που τα εκτελούσε. Πήγαινε σχεδόν σε όλες τις γωνιές για να τα εκτελεί παρέα. Ο Σαλαμούρας πήρε από τον Πέντα και του την ξανάδωσε. Ο Πέντα στη γωνιά της μεγάλης περιοχής στρώνει στον Μιλιώτη. Ο Μιλιώτης έχει χώρο, δεν θα σουτάρει. Αργεί, τώρα έχει χώρο, αλλά ούτε τώρα κάνει το σουτ. Δίνει στον Πέντα. Ο Πέντα θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Έχει την μπάλα στο αριστερό. Τελικώς αφήνει έξω στον Ντόση. Δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ευκαιρία, αλλά έχουν καινούρια οι γηπεδούχοι. Δεμιρτζόγλου σφογυρίζει, βρίσκει τον Ντόση. Ο Ντόση φέρνει στο δεξί και με το δεξί τελικώς κάνει το σουτ. Η μπάλα φεύγει εκεί που είναι ο Πέντα. Πέντρα στριβογυρίζει. Σαλαμούρας. Ωραία για τον Κολά η πάσα. Τώρα μακριά η μπάλα. Όχι, ο Μιλιώτης έκανε το σουτ. Καραγκούνης τώρα. Και μακριά οριστικά από τον Κουρούμαλο. Ο Ζέρης αφήνει για τον Καβαγέρο. Ο Καβαγέρο πέρασε. Πολύ δυνατά βγήκε εκεί ο ποδοσφαιριστής του Αχιλέα. Ο Κατσανάκης. Ντόσης. Σαλαμούρας. Και υπέρ της Οχιλέα θα τα απεξέλθουν, θα κερδίσουν. Κούλπας μακριά. Η κεφαλιά του Αραπίτσα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Παπαδόπουλος. Ο Αραπίτσας, το είπαμε και πιο πριν, είναι απελπιστικά μόνος του. Δεν μπορεί να έχει κάποιον παίκτη σαν στήριγμα για να του πάει την μπάλα. Για να δούμε ο Ζέρης που από τον άξονα πήγε να επιτεθεί. Θα χάσει. Ο Κούλπας βγαίνει από την αμυνά του αφού κέρδισε μια μπάλα και επιτίθεται ο ίδιος κατά μέτωπο. Να δούμε τι επιλογές έχει. Ανοίγει στον Αραπίτσα δεξιά. Είναι δυνατή. Πάσα να δούμε αν ο Αραπίτσας κρατάει. Κρατάει εντός. Γεμίζει η περιοχή τώρα των γηπεδούχων με παίκτες του Αχιλλέα οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν θέση. Αλλά η σέντρα είναι πολύ κακή από τον Αραπίτσα. Ενώ ήταν όλοι παίκτες στη μεγάλη περιοχή η μπάλα βγήκε εκτός. Στην κόντρα τώρα ο Βόλος με τους παίκτες του Αχιλλέα να γυρνάνε πολύ αργά. Ο Δεμιρτζόγλου έχει την μπάλα δεξιά, ψάχνει τις επιλογές του. Θα σεντράρει πάνω στον Κουρούμαλο ουσιαστικά. Δεύτερη ευκαιρία για τον Δεμιρτζόγλου. Ωραία, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους και φεύγει προς το πλάγιο. Θα αφήσει ο Καραμπούζης, καθώς δεν έχει νόημα να κρατήσει την μπάλα εντός. Κερδίζει αρκετό χρόνο. Νομίζω ότι αυτό που σκέφτονται πλέον από τη μεριά του Αχιλλέα είναι η επιστροφή στα Φάρσαλα. Ο Καραμπούζης, ο οποίος πήρε τον Χατζή και ξαναγέμισε.
Τώρα, ο Παπαδόπουλος, Γκαλίτσκης, ενώ πιέζει ο Ραπίτσας. Ο Γκαλίτσκης κρατάει από κόντρες κερδισμένος ο Καμπαγέρο. 88 λεπτά συμπληρωμένα, έχουμε μπει στα 89, 6-2, υπενθυμίζουμε, γηπεδούχοι απέναντι στον Αχιλέα Φαρσάλων. Ο Μιλιώτης δεξιά. Μιλιώτης κρατάει απέναντι στον Εμπεγλέρα. Κερδισμένος ο Αναγνώστης που θα δώσει τον Εμπεγλέρα την μπάλα. Κρατάει ο Κωσόν Εμπεγλέρας. Η μπάλα θα φύγει εκτός από το Σαλαμούρα. Κέρδισε το πλάγιο ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος ακόμα και στο 89ο λεπτό είναι στο γήπεδο και προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τα αριστερά ο Κούρουμαλος είναι αυτός που έχει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά και τα 90, τα 89 είναι συμπληρωμένα. Το 90 λεπτό παίζουμε τώρα, να δούμε τι θα κρατήσει και σαν χρόνο καθυστερήσεων ο ρέφερι. Πάντως γενικώς, αν κρίνουμε και το πρώτο ημίχρονο, δεν θα αργήσει να σφυρίξει, καθώς το παιχνίδι έχει κρυθεί ήδη. Ζέρης, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Κουρουμάλο, προσπάθησε να βρει τον πέντα από την ώρα που χάθηκε η κατοχή. Δεν ισχύει το πλεονέκτημα, γυρίζει την μπάλα πίσω ο ρέφερι και δίνει το φάουλ. Πάντως μέχρι και την τελευταία στιγμή βλέπουμε όρθιο τον κύριο Φεράντο να δίνει οδηγίες, ενώ ο κύριος Σουλίδης είναι σχολαστικός μέχρι και αυτή τη στιγμή, καθώς επαναφέρει την μπάλα στο σωστό σημείο που πρέπει να χτυπηθεί το συγκεκριμένο φάουλ. Δεμιρτζόγλου, Σαλαμούρας, δίπλα του είναι και ο Ζέρης. Ο Σαλαμούρας παίζει με τον Ζέρη. Ο Ζέρης δεν θα μεταβιβάσει σωστά. Κλέβουνε ή του Αχιλέα με τον Νεμπεγλέρα. Αν θέλει να βρει τον Αραπίτσα που θέλει να βγει στην κόντρα, καλύπτει σωστά ο Γκαλίτσος και γυρίζει στον Μπουργάνη, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του εκεί και γι' αυτό παίζει την πάσα στον Παπαδόπουλο γρήγορα. Και δεν μπορεί ο Αραπίτσας βέβαια να παρέμβει πλέον εκεί, να είναι παντού. Είπαμε στο μισό του Βόλου παίζει μόνο ο Αραπίτσας και οι υπόλοιποι περιμένουν. Για να δούμε τώρα. Ο Κολάς, ο οποίος έχει και παίκτη δεξιά του, θέλει να τελειώσει μόνος του έξω η μπάλα. Out από τον Χρήστο Κολά. Μια ευκαιρία αυτή στο 91. Έχουμε συμπληρώσει τα 90, είναι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό ο Κολάς, ο οποίος είναι έκδηλο το ότι θέλει να πετύχει και αυτός κάποιο τέρμα. Εδώ μπορούσε να πασάρει, ήθελε να τελειώσει μόνος του όμως στη φάση. Δεν του έκανε το χατήρι μπάλα, ίσως και ο ίδιος ήταν επιπόλαιος. Είχε την ευκαιρία και αυτός να κάνει ένα τέρμα. Δείχνει πάντως να το θέλει πολύ. Δεν τα κατάφερε πάντως ούτε σε αυτή την φάση. Το βολέ του Χάμου, Ζέρης, πρώτη κεφαλιά, πρώτο αναγνώστη. Η μπάλα εκεί που έχει πάει τώρα είναι ο Κατσανάκης, ο οποίος τρεφογυρίζει και θα χάσει. Διορθώνει και κρατάει για την ομάδα του Μιλιώτη. Παίζει δίπλα με τον Σαλαμούρα. Σαλαμούρα τρεφογυρίζει, έχει αριστερά του τον Κολά. Πιο αριστερά μπαίνει και ο Ντόσης. Αυτός θα πάρει την μπάλα. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Σέντρα σουτ, φεύγει έξω από τον Ντόση. Παράλληλη μπαλιά, όχι σουτ, σέντρα ήταν. Δεν μπόρεσε όμως κανείς να βάλει το κεφάλι για να κάνει το 7ο τέρμα για τους γηπεδούχους. Ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος αφήνει στον Κουρούμαλο και αυτός θα δώσει συνέχεια. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων είμαστε, φαντάζομαι αυτό είναι το τελικό σφύριγμα. Όχι, έχουμε συνέχεια φάουλ το οποίο δίνει ο κύριος Σουλίδης. Ο Νεμπεγλέρας με την μπάλα στα πόδια για να δώσει συνέχεια. Παίκτες του Αχιλλέα ανεβαίνουν ίσως για μία από τις τελευταίες φορές σήμερα στο παιχνίδι. Νεμπεγλέρας με τον Οικονόμου. Τελικά ο Νεμπεγλέρας θα γεμίσει. Αραπίτσας, Καραγκούνης. Από την κόντρα εκεί που φεύγει η μπάλα είναι ο Ζέρης, ο οποίος πιέζεται τον αναγνώστη. Ο Ζέρης κρατάει γιατί η μπάλα φεύγει για out. Και σωστά κάλυψε ο δεξιός οπισθοφυλάκας των γηπεδούχων. Ο Μπουργάνης παίρνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια. Τα 92 λεπτά έχουν συμπληρωθεί τώρα. Πάμε για τα 93. Ο Σαλαμούρας ελέγχει. Πέντα Κολάς. Ανάμεσα σε δύο Κολάς βγαίνει νικητής. Πολύ δυνατός σίγουρα ποδοσφαιριστής. Κούλπας για τον Αχιλλέα. Ο Κούλπας προσπαθεί να περάσει από τα δικά του πόδια, μπάλα βγαίνει εκτός. Τώρα βγαίνει, όχι, παίζει ακόμα. Δεν έχει περάσει μπάλα εκτός. Τώρα ο Σαλαμούρας. Και αριστερά ο Μιλιώτης, ο οποίος κόβει, μπαίνει ωραία στην περιοχή, θέλει να περάσει και τους τρεις αντιπάλους, δεν γίνεται. Χάνει. Νεμπεγλέρας τώρα. Νεμπεγλέρας κρατάει, διαγώνια, ωραία πάει για τον Καραγκούνη. Πάει να μπει στην πλάτη ο Καραγκούνης, βγαίνει ο Μπουργάνης ψηλά εκεί στα όρια της μεγάλης περιοχής και μπλοκάρει. Και κάπου εδώ έχουμε το τελικό σφύριγμα από το στάδιο της Νεάπολης. Υπενθυμίζουμε, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος. Αχιλλέας Φαρσάλων 6-2. Τλούπας, Δεμιρτζόγλου, Μάντζης, Οικονόμου, Γκαλίτσιος. Αυτό γκολ του Καραμπούζη, Ηλιόπουλος, Καμπαγέρο. Είναι οι παίχτες που σκοράραν σήμερα για τις δύο ομάδες. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Νεάπολης. Καλό απόγευμα. Με τους φίλους από το Sport FM 89,5 θα τα πούμε από συνέντευξη τύπου. Καλό απόγευμα σε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες θα ενημερωθείτε στο μεσαγραφείο της ομάδας.